Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Λίμπερο 107,4, μην ξεχνιόμαστε έτσι. Μπείτε και εσείς στη φάση. Λοιπόν, έχω μια πολύ καλή παρέα σήμερα. Όπως καταλάβατε, λείπει ο κύριος Τρέγιας για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Κάποιες δουλειές να τακτοποιήσει. Αύριο θα είναι μαζί μας εδώ, στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4. Έχω όμως πάρα πολύ καλή παρέα σήμερα. Τον φίλο μου, πρώτα θα βάλω συγγνώμη Νίκο, τον φίλο μου τον Αντώνη, το δεκαθλητή. Αντώνης Μαϊντανός, δεκαθλητής. Εντάξει, είσαι του Στίβου. Τι έλεγε ο κ. Ματζιούκης, πες για το Στίβο. Ο Ματζιούκης είπε ότι ο Ηρακλής, ο μεγάλος Ηρακλής, ο Στίβου, βγήκε πρώτος στο διασελειωτικό πρωτάθλημα. Εντάξει, στο Στίβο είναι όντως δύναμη ο Ηρακλής, νομίζω, δεν τα παρακολουθώ κιόλας πολύ. Παραδοσιακά. Και το φίλο μας, τον Νίκο, σήμερα έχουμε παρέα μας. Όσοι δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Νίκος, νομίζω ότι τον γνώρισαν πάρα πολύ πρόσφατα. Έγινε ευρέα γνωστός στον κόσμο του Άρη, ήταν βέβαια και νωρίτερα, αλλά με το διαφημιστικό σποτάκι έτσι, των εισιτηρίων διαρκείας, νομίζω πλέον Νίκο ότι μπήκες στην καρδιά όλων των Αριανών. Εγώ πραγματικά όταν το είδα, το έχω γράψει και το ανατριχιάσα, νομίζω όλοι λίγο πολύ έτσι ανατριχιάσαμε με το σποτάκι αυτό. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο και μιλούσε πραγματικά στην καρδιά του Αριανού. Και φυσικά ο δεσμός του πατέρα με το γιο, γιατί θυμήθηκα και εγώ τον πατέρα μου σε αυτή την ηλικία. Δεν ξέρω αν εσύ το γιο σου πρώτη φορά τον πήγες τώρα. Λίγο δύσκολο αυτό. Είναι, μου είπες 6 χρονών έξω, 5,5. 6. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσένα και το φίλο τον Αντώνη. Mm-hmm. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο του Άρη. Να πούμε καταρχήν ένα λεπτό, ο μικρός δεν μπόρεσε να έρθει, είναι άρρωστος, έτσι μου είπε. Είναι λίγο άρρωστος, κοιτάξτε. Εντάξει, καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Άλλη φορά θα τον φέρουμε να πάρει το. Ο μικρός έχει τρέλα με την ομάδα. Έχει σταματήσει να βλέπει παιδικά. Mm-hmm. Ξέρει να βλέπει μόνο βιντεάκια του Άρη, αγώνες του Άρη. Mm-hmm. Πάμε στο γήπεδο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον πήγε στο γήπεδο, έτσι. Όχι, βέβαια. Γιατί θυμήθηκα εγώ, ας πούμε, γι' αυτό είπα για την. Για την σύνδεση του πατέρα με του γιου και την πρώτη φορά. Γιατί θυμήθηκα την πρώτη φορά που με πήγε ο πατέρας μου εμένα στο γήπεδο, στο Χαριλάου. Βέβαια ήταν αμνημονεύτων χρόνο πριν. Καμία σχέση. Ασπρόμαυρη θα ήταν η ταινία αν έβγαινε. Θα ήταν ασπρόμαυρη. Και πραγματικό λίγο πολύ, γι' αυτό ας πούμε μας άγγιξε και πιο πολύ, να πω την αλήθεια. Γιατί θυμηθήκαμε λίγο πολύ όλη την πρώτη φορά μας πήγε ο πατέρας μας στο γήπεδο. Έτσι είναι για όλους μας. Και σαν και εμένα βλέπω. Και χαίρομαι γι' αυτό πολλούς με την οικογένειά σου πηγαίνουν στο γήπεδο. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο γήπεδο, στην ουσία είναι η ερωτελεστία αυτή που δείχνει και το βιντεάκι. Δεν έτσι. Είναι κάτι. Υπάρχει προετοιμασία δηλαδή. Υπάρχει έτσι. Προετοιμασία. Απλά τώρα είχαμε και τους φίλους με τις κάμερες να το καταγράφουν. Έτσι, λίγο ο μικρός θέλω να μου πεις πώς έτσι. Όχι track. Πώς ένιωθε, ας πούμε, ότι τον παρακολουθούσε μια κάμερα. Κάπως διαφορετικά θα ήταν νομίζω και γι' αυτό. Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Απλά λίγο εντάξει, ξέρεις, κάποια πλάνα που έπρεπε. Να ξαναγυρίστηκαν. Να περπατήσουμε κάνα δύο φορές παραπάνω. Αυτό. Και μπαμπά, πότε θα ξεκινήσει το μάτς. Αυτό ήθελε να πάει στο γήπεδο. Εντάξει, λογικό εννοώ ο πιτσίρικας. Εσύ τι θύμισες έχεις για την πρώτη φορά που πήγες στο γήπεδο ή πήγες μόνος με καμιά μολότοφ. Εσύ, γιατί είσαι και... Την πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο, εγώ ήταν στο ΠΑΟΚ από όλων Αθηνών. Τι πάω, να περάσει έξω από το στούντιο, κύριε. Με τον γκολ του Ντέμι. Πρώτη φορά που με πήγαν ήταν πάω από όλων Αθηνών. Το 0-1, λες. Δεν θυμάμαι. Τώρα θυμάμαι ότι με πήγε ένα φίλο πατέρα μου στη θύρα 5, δίπλα στη θύρα 4 ή θύρα 5, δεν είναι. Πάω ξύ, δηλαδή σε πήγε. Ήταν πιο μάτσα ήταν εκείνη τη μέρα. Δεν υπήρχε άλλο μάτσα. Αυτό πάμε σε αυτό. Μένανε στην Τούμπα και τρώγαμε εκεί πέρα σε ένα φιλικό ζευγάρι. Πιο μάτσα είναι, πάρτο πάω από όλων Αθηνών. Τόσο πολύ που μου άρεσε και τελικά έγινε άρεσε. Ναι. Εντάξει, μπορώ να πω ότι εντάξει, καλή επιλογή σου να μην ακολουθείς εκείνη την ομάδα. Τρελάθηκα με το λαό του ΠΑΟΚ. Και να ακολουθήσεις. Λοιπόν, ρε δεν είναι δυνατόν. Αυτό το ξέρεις, μήπως παίρνει για σένα. Το ξέρεις αυτόν ή όχι. Όχι. Τα φιλιά μας. Αν δεν ξέρω τι έχουμε πει, απάντα. Ο Νέαρ, ναι, βέβαια, είναι φίλος. Δανά, εκπομπή έχω ρε καρτούνι. Δεν είναι δυνατόν. Τι γελάς βρε ζώ με ρούχα. Τον έστειλα αδιάβαστο. Αυτά είναι. Κοίτα, η ειλικρίνεια πάντα ανταμείβεται πιστεύω στη ζωή. Τι να το πω, να αρχίσω αυτά επειδή είμαστε στον αέρα, να αρχίσω αυτά τα δακρύβεκτα και τα λογότυπα. Λοιπόν, λέγαμε για το σποτάκι, έτσι θα να πούμε, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Νομίζω ότι το απόλαυσες και εσύ, έτσι. Ναι, φάνηκε. Φαίνεται δηλαδή. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι πως ένιωσα και μια. Πώς το πω, και εκτός από τη χαρά και μια μικρή περηφάνεια να το πω. Ναι.
είναι πολύ ωραίο συνέστημα και να προσφέρει στην ομάδα σου. Γιατί μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά ένιωσα ότι έκανα όχι, κάτι. Όχι, γιατί φυσικά έκανα και προσφέρεις. Θα μας πεις πώς έγινε το κονέ, ας πούμε, και η φάση, ναι, γιατί ναι. Είναι ερώτηση πολλών. Και εγώ μία ερώτηση έχω, που βέβαια μου την απάντησες έξω. Πήγα να στην κάνω την ερώτηση, αλλά την απαντήσετε από μόνη. Αν το σπίτι εκείνο το οποίο βγαίνει στο μπαλκόνι και φαίνεται στα αριστερά ότι είναι το γήπεδο, δηλαδή ότι απέχεις 20-30 μέτρα από το γήπεδο, είναι το δικό σπίτι. Μένα αυτό με ρώτησαν. Όχι, όχι. Είναι ένα πολύ καλού φίλου. Ναι. Κοινού καλού φίλου. Ήταν μεγάλη παραγωγή. Γύριστηκε σε δύο σπίτια. Έτσι. Καλό αυτό. Στην αρχή είμαστε στο δικό μου. Ναι. Και μετά πήγαμε και σε ενός πολύ καλού φίλου και αυτού άρρωστου με την ομάδα. Ναι. Και μας εκεί μας φιλοξένησε. Η αρχή που δείχνει που παίρνεις από την ντουλάπα το τέτοιο, τη φανέλα του Άρη. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να μετακομίσεις και να πάρεις και την ντουλάπα στο σπίτι του φίλου. Τι είπες εσύ, Μεσχέ, κάτι... Πώς έγινε, να μας πει, πώς έγινε το κονέ. Ναι. Ποια ήταν η ιδέα. Είναι ερώτηση πολλών κονέων, ρωτά και εμένα. Η ιδέα δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και από ποιον. Mm-hmm. Εγώ έχω την τύχη να γνωρίζω και τα παιδιά που κάνουν τα βιντεάκια της ΠΑΕ. Που φέτος ειδικά. Εντάξει, πηγαίναμε στο γήπεδο και μετά ήμασταν όλοι. Ξέρω εγώ και στο κανάλι της ομάδας. Και η παρακάμερα αυτό, έτσι. Την παρακάμερα. Η παρακάμερα. Γιατί φέτος, ναι. Φοβερή δουλειά. Όντως γίνεται πολύ καλή δουλειά. Και λίγες μέρες πριν το μάτς με την Ξάνθη, επειδή εντάξει, ξέρανε και το μικρό τα μούτρα του. Μου είπαν, έχουμε αυτή την ιδέα να το κάνουμε παρέα και εντάξει. Βέβαια, δεν θα μπορούσες και να αρνηθείς. Νομίζω κανείς δεν θα έλεγε όχι σε μια τέτοια πρόταση. Στο σπίτι, βέβαια, ξέρεις, έγινε ένα μήνυμα οικογενειακό συμβούλιο. Ψηφίσατε δηλαδή, έπεσε. Επικράτησε. Α, έπεσε και αρνητική ψήφο. Εντελώς δημοκρατικά, επικράτησε. Είχαμε και ένα λευκό. Έχουμε και ένα λευκό. Κατάλαβα που προέρχεται το λευκό. Πίσω κανένα στην οικογένεια Μινάρη. Όχι. Αλλά υπήρχε και ένα λευκό. Εντάξει, δημοκρατικά πράγματα, ό,τι και να έχει, η άποψη δική σου νομίζω. Όχι, αλλά το αποτέλεσμα δικαίωσε. Δικαίωσε, όντως. Δηλαδή, ακόμη και η λευκή ψήφο κάτι θα είχε θετικό, έτσι. Ήταν πολύ ωραίο. Όντως, πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω πιο πολύ επειδή. Φαίνεται και στο Γιάννη ότι φαίνεται τόσο χαρούμενος, ναι, και τον πέτυχαν, ναι, και σε ωραίες στιγμές και νομίζω κατάλαβαν όλοι πόσο το χάρηκε. Αυτό τώρα που λες, δηλαδή θα φανεί στον Γιαννάκη όταν μεγαλώσει, όταν θα γίνει ξέρω εγώ 20-25 χρονών και αθρολογικά, ας πούμε, εφόσον από τώρα είναι τόσο τρελαμένος, όσο μεγαλώνει θα είναι ακόμη και περισσότερο και θα δει, γιατί θα υπάρχει το βιντεάκι, δεν χάνεται, έτσι. Αυτό είναι το καλό της τεχνολογίας, δεν θα χαθεί αυτό το πράγμα. Θα βλέπει τον εαυτό του πώς ήταν, ας πούμε, 6 χρονών, 5 χρονών και ότι και αυτός ήταν... Μεγάλη υπόθεση. Ναι, είναι μεγάλη, όπως είπε και ο Νίκος, είναι έτσι όπως το είπε. Ένα μικρό κομματάκι της ιστορίας του Άρη. Μπαίνει και αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, σαφέστατα. Ψυχάλα. Ψυχάλα, δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Η διαφημιστική καμπάνια του Άρη σε μια πολύ καλή χρονιά. Δεν είναι να σου πω κάτι, πρόσφατα έβλεπα, δεν έχει σχέση που ήταν πριν μια δεκαετία, τα πρώτα διαφημιστικά του Άρη, πρόσφατα τα έβλεπα, εντάξει, μένουν όμως, μένουν. Ναι, καμία σχέση βέβαια. Ναι, και το δικό μας είναι καλύτερο. Καλά, εντάξει, και η τεχνολογία και η ιδέα, εντάξει. Αλλά και εκείνα ήταν, νομίζω, Αντώνη, τα πρώτα ήταν εκείνα, έτσι. Ήταν τα εκείνα πρώτα. Εγώ θυμάμαι που ξενυχτούσαμε να τα παίξει η κρατική τηλεόραση 12, ναι, το βράδυ. Ναι. Ήταν τα πρώτα. Ήταν τα πρώτα εκείνα και όντως είναι και σε ποιότητα και, και σαν ιδέα δεν είναι τόσο όσο αυτό, αλλά μένουνε. Αυτό που λέω, θα μείνουνε. Ναι. Μένουνε. Εφόσον υπάρχουν στο διαδίκτυο, ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο μένει. Ελπίζω λοιπόν, να είμαστε και γουρλίδες. Αυτό θα φανεί την επόμενη χρονιά. Άμα ξεπεράσει τα 10.000. Άχι, δεν είναι αυτό το γούρι. Αυτό το γούρι είναι η πορεία της ομάδας. Να το. Είδες πώς φαίνεται ο άνθρωπος. Είναι καμπάνια για τα διαρκεία. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Αντώνη. Δηλαδή, άμα κόψουμε 5 διαρκείας. Δεν κόψουμε 5. Ψάχω, together we rise, ρε φίλε. We rise και surprise. Άστα αυτά. 5 να κόψουμε. Εγώ λέω να κόψουμε 5, αν και έχουμε κόψει ήδη περισσότερα. Και ας πάρουμε ένα κύπελο, είναι πετυχημένο. Αυτό είναι το γούρι. Θα προκοιτάξεις τώρα το θέμα. Θα προκοιτάξω τώρα, όντως είσαι, μπαίνεις στο νόημα. Έτσι. Να διαβάσω τους βασικούς υποστηρικτές. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε Νίκο Γιάρη και για ομάδα και πώς την είδες η χρονιά που πέρασε. Βλέπουμε και το πολύ ωραίο μας του Όφη με τον Πλατανιά τώρα, έτσι. Αυτό το πολύ δίκαιο αποτέλεσμα, ναι, με τον καλύτερο διαιτητή. Μην μιλάς, δεν άκουσες τι είπα. Στοιχηματικά θα στα πω στο διάλειμμα. Λοιπόν, να διαβάσω τους βασικούς υποστηρικτές, να πάμε και στο πρώτο διάλειμμα και είπαμε μετά θα μιλήσουμε και για την χρονιά που πέρασε, να ακούσουμε την άποψη του Νίκου. Γιατί η δική σου την άποψη την ακούσαμε, δεν έχει και πολύ σημασία, να σου πω την αλήθεια. Σε φέρνω έτσι για να μην είμαι μόνος. Ο Νίκ έχει κάνει εξαγγελίες ότι θα πει αποδεσμεύσεις σε μεταγραφές. Άμα τα ξέρει όλα, εντάξει. Μέσα, εντάξει. Φεύγω κιόλας και την κάνει μόνο στην εκπομπή ο Νίκος.
Λοιπόν, Πορκίτο, βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη έκδοση σήμερα της εκπομπής, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις. Το Πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες ζωσιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρού 52 η διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας φυσικά παραγγελία, κερδίζετε 10% έκπτωση. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Για άλλη μια βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής και αυτός και η Mazda Αμανατίδης της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο για οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα έχετε στο 2310-924-931. Δεν είπα φυσικά Γιάννη Ζάτση στην ηχοληψία, πολύτιμο συνεργάτης για άλλη μια βραδιά και ο Γιάννης. Περνάμε όμως στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τα του Άρη, της επικαιρότητας του Άρη. Περιμέναμε σε δύο ώρες μετά το μάτσα. Εδώ μερικές βγήκαν και με τον πρόεδρο φωτογραφία, κατάλαβες. Όταν λες μερικές. Κάποια. Μία εδώ πέρα, εδώ, μία φίλη μου βγήκε και περίμενε τον πρόεδρο να βγει. Τι να κάνει. Δεν περίμενε παίκτη, περίμενε τον πρόεδρο. δεν ξαναγίνω. Τον οποίο οφείλουμε να τον πούμε χρόνια πολλά σήμερα, έτσι. Σωστά, η γενέθλια. Γενέθλια 40 χρονών, ο πρόεδρος. Μία μέρα πριν την κόρη μου. 40 χρονών, δηλαδή εγώ είμαι 10 χρόνια πιο μεγάλος από τον πρόεδρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο αγωνιστικό, να ακούσουμε λίγο την άποψη του Νίκου εδώ πέρα. Αυτό που ρωτάω, Νίκο, και ρώτησα και τον Αντώνη όταν είστε πρώτη φορά, θέλω και τη δική σου άποψη. Όταν ξεκίναγε το φετινό πρωτάθλημα, πριν καν δούμε καν για τις μεταγραφές, μπορώ να σου πω, ποια ήταν η άποψη, με τι θα ήσουν εσύ ευχαριστημένος να έχει τερματίσει ο Άρης? Τι, άμα σου έλεγαν, ας πούμε, Ευρώπη, πιο κάτω από την Ευρώπη, να έχει μια άνετη. Σωτηρία. Γιατί και κάποιοι το λέγανε αυτό, έτσι, να μην τρελαθούμε. Ο Άρης είναι πολύ κόσμο και υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Και ο Αντώνης, ξέρει, γιατί μιλάμε και πολύ διαδικτυακά μια παρέα που έχουμε. Mm-hmm. Η αρχή της χρονιάς για μένα πρώτο στόχο δεν είχε αγωνιστικό. Ήταν να είχε μια ομαλή λειτουργία η ΠΑΕ, έτσι, να μην είχαμε τρεχάματα παλαιότερων ετών. Να μην είχαμε θέματα οικονομικά, να μην είχαμε θέματα πολύ με το γήπεδο. Στην αρχή είχαμε λίγο με το χορτάρι και τα λοιπά. Ναι, με το χορτάρι θυμάμαι αυτό, υπήρχε πρόβλημα, όντως. Σιγά σιγά γίνονται βήματα και για το γήπεδο, αλλά κυρίως ήταν η λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος του διοικητικού να έχει μια ομαλή ροή γιατί, για να χτίσουμε τη βάση. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως σε αυτό το κομμάτι η ομάδα πήρε άριστα φέτος. Έτσι μου φαίνεται εμένα, δεν έχω. Η αίσθηση που. Και η στελέχωση. Μην ξεχνάμε, μην ξεχνάμε ότι πέρσι, όταν οριστικοποιήσαμε την άνοδο, ήταν μια ομάδα η οποία ήταν σχεδόν μηδέν η στελέχωση της ΠΑΕ, έτσι. Ναι, γίνανε κάποια βηματάκια και μπήκανε βάσεις, όντως. Αλλά εντάξει, αυτό να σου πω την αλήθεια δεν έχει άδικο. Αλλά αν το κρίνουμε μόνο στο αγωνιστικό, αν λέγαμε, ας πούμε, ότι αυτά θα ήταν δεδομένο ότι θα γίνουν, ρε παιδί μου, ότι θα γίνουν έτσι όπως το είπες. Και σε ρωτούσε κάποιος, ρε φίλε Νίκο, για το αγωνιστικό. Εντάξει, αυτά θα είναι έτσι. Στο εγγυώ, με μία φωνή από το μέλλον, ας πούμε. Για το αγωνιστικό, τι πίστευες με βάση. Γιατί στο ρωτώ αυτό. Πάντα η ερώτησή μου είναι αυτή, με βάση το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα οικονομικά κριτήρια και ο Άρης. Όσο όπως και να είναι, είναι Άρης, έχει ένα brand name μεγάλο, έτσι, έχει κόσμο από πίσω, άρα πού πίστευες ότι μπορεί. Ασχέτως που ήρθαμε φέτος από δύσκολες καταστάσεις, το πάτωμα της ομάδας πρέπει να είναι η Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε και ποιες ομάδες είναι στην πρώτη κατηγορία. Τι στόχο και ποιες ομάδες βγαίναν εν τη απουσία του Άρη, βλέπαμε, έτσι, και τι κατάφερναν. Τώρα έχουν αποκτήσει δύναμη ομάδες, ξέρω εγώ, ατρόμητος. Τελευταίος στα εισιτήρια, έτσι. Έτσι, οντότητα, έτσι. Αυτό έκανε η απουσία του Άρη και φυσικά γι' αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς τώρα θα πάμε στην Ευρώπη και θα, ξέρω εγώ, θα προχωρήσουμε και κάνουμε, μπορεί και εμείς να αποκλειστούμε, αλλά αυτές οι ομάδες που αναφέρεις εν τη απουσία του Άρη, εγώ δεν θυμάμαι να έχει περάσει καμία σε όμιλο. Έχει περάσει?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έπαιξαν. Δεν πέρασε κανένα άστο. Για τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή έπαιξαν Γιάννενα, έπαιξαν Ξάνθη, έπαιξε Ατρόμητο, Τρίπολη. Δεν νομίζω να πήγε κανεί στο όμιλο, έτσι. Και να φέρει βαθμού στην Ελλάδα. Κατρακυλήσαμε. Και φτάσαμε στο επίπεδο να και ο πρωταθλητής να παίζει. Για τη φετινή χρονιά, το μόνο μελανό σημείο ήταν ο αποκλεισμός στο κύπελλο. Ένας αποκλεισμός που νομίζω, Νίκο, έφερε τουλάχιστον εκείνη τη χρονική περίοδο πολύ μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη μεγάλο χάσιμο εισιτηρίων. Πολύ περίεργη περίοδος, γιατί ήταν και η ομάδα δεν απέδιδε καλά και οι μεταγραφές δεν είχαν έρθει ακόμα, περιμέναμε. Γενικά ήταν μια δύσκολη περίοδος. Έτσι. Μια δύσκολη, το οποίο βέβαια ήρθε η περίοδος, Αντώνη, του Ιανουαρίου, που πραγματικά πέσαμε σχεδόν απόλυτα στο 100% στις μεταγραφές. Ναι, ναι. Και αυτό ήταν, νομίζω, η όθηση που μας έκανε να βγούμε και θεωρώ και εύκολα στην Ευρώπη. Έτσι θεωρώ. Και δεν ξέρω ότι με αυτό το ρόστερ που είχαμε, αν θα μπορούσαμε τελικά να τα απεξέλθουμε μετά. Τι εννοείς, θα μπορούσαμε τελικά να βγούμε πέμπτη για Ευρώπη, δεν ξέρω. Χωρίς προσθήκες. Ναι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Νίκος για το κύπελλο. Αν μου έλεγε σε μένα να βγει ο Άρης δέκατος, θα μου πεις να πάρει το κύπελλο, να παίξει τελικό με αυτές τις δύο ομάδες που είδαμε, συγγνώμη, και τον ΠΑΟΚ τον πρωταθλητή και την ΑΕΚ. Αυτή την ΑΕΚ που είδαμε που ήταν για να τη λυπάσαι. Και να μην βγει Ευρώπη. Ναι, ρε φίλε, θα παίξω ένα μάτς, θα πάρω το κύπελλο. Τι θα πει να μην βγω Ευρώπη. Πρέπει κάποτε να πάρει τίτλο ο Άρης. Ας έβγαινε δέκατος. Δηλαδή, και αν παίξω Ευρώπη, ρε Αντώνη, και αποκλειστώ, όχι στο πρώτο, στο δεύτερο, τι έγινε δηλαδή. Για πες μου. Αν δεν μπω ομίλους, τι έγινε. Από αυτή την άποψη είναι εντάξει. Ναι. Πρέπει ο Άρης, εγώ το λέω και θα το λέω τουλάχιστον όσο είμαι σε αυτό το μικρόφωνο, τα επόμενα δύο χρόνια, γιατί κάναμε και μια κρίση χθες εδώ και με τον Πόστμαν για τον πρόεδρο, που δείχνει ότι τουλάχιστον στο εμπορικό και στο επικοινωνιακό κάνει έξυπνες κινήσεις. Πρέπει ο Άρης τα επόμενα δύο χρόνια να κατακτήσει τρόπαιο. Αυτό πιστεύω πρέπει να είναι στο μυαλό του Προέδρου, για να τον πούμε και χρόνια πολλά, όπως είπες, το θύμισες εσύ. Και για να πάμε και στην είδηση που ήταν εδώ πέρα που τη διάβασα. Τώρα βέβαια, σε όλα τα πάω τάρις είμαστε. Και διαβάζω το κείμενο, δέσμευση Καρυπίδη για αύξηση 2 εκατομμυρίων ευρώ στο μπάτζετ. Και όπως είπε, έκανε μια διευκρίνηση στον Μιζοχρήσαντος, δεν εννοεί για το μπάτζετ των μεταγραφών. Όχι, το συνολικό μπάτζερ. Ναι, για το συνολικό μπάτζερ. Το αγωνιστικό της ομάδας. Να το διαβάσουμε. Την απόφαση να αυξήσει κατά 2 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι το μπάτζερ της ομάδας γνωστοποίησε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, άριστα χρήματα θα καλυφθούν από τον ίδιο τον Θόδωρο Καρυπίδη μέσα από νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα κάνει. Ένα ποσό ικανό εφόσον αξιολογηθεί σωστά να δυναμώσει την ομάδα κτλ. Και φυσικά, αν με το μπάτζερ που είχαμε φέτος μπακαλίστηκα και εμείς που είμαστε έξω από την ομάδα, δεν είμαστε δημοσιογράφοι σαν τον Χρήσαδο και τον Νίκο. Κοντά στα 3,5. 3,5 με 4 κάπου εκεί. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο ποσά, έτσι. Άμα πάμε τώρα στα 5,5 με 6 και γίνουν όπως λέει σωστά, σωστές κινήσεις. Άλλους παίκτες κοιτάς, άλλο πρόγραμμα κάνεις, είναι διαφορετικό. Πάσε σε ένα ράφι λίγο πιο πάνω. Ναι. Αν έχουμε τέτοιο ποσοστό επιτυχίας όπως το Δεκέμβρη-Ιανουάρι, ναι. Εντάξει. Νομίζω θα ανέβει, δεν θυμάμαι ποιος το είπε τώρα γιατί μιλάω και με αρκετό κόσμο. Θα είναι αποτυχία να μην βγει ο Άρης μήνυμου τέταρτος. Ναι. Αν υπο... Εντάξει, γιατί να τα λέμε, απόλυτα δεν μπορούμε να πετύχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε το μαγικό χέρι να τραβήξουμε από τη σακούλα μόνο τους καλούς. Θα τραβήξουμε και ένα ζόγκ. Δεν γίνεται. Θα τραβήξουμε και ένα ζόγκ. Ναι, μόνο που αυτή τη χρονιά έχεις να κάνεις. Οι μεταγραφές που πρέπει να πετύχεις είναι τέσσερις. Τρεις με τέσσερις στις οποίες πρέπει να πετύχεις 100%. Πέρσι είχες να κάνεις 15 μεταγραφές, 17 παίχτες να φέρεις. Φέτος οι μεταγραφές στις οποίες πρέπει να πετύχεις πρέπει να είναι τέσσερις. Τέσσερις. Πες μου λίγο για ποιες θέσεις. Τα είχαμε πει στο αμυντικό χαφ που θέλουν να φέρουν, στο φορ. Αυτά είναι δεδομένα. Αυτές οι δύο θέσεις νομίζω είναι δεδομένες. Ναι, εκεί πρέπει να πετύχεις. Δηλαδή σε αυτές τις δύο θέσεις και μετά παίζει το εξτρέμ, αν δεν μείνει όλα. Έλα, από κάτω είναι. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε εξτρέμ. Να, είδες που διαφωνούμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε. Δηλαδή έχουμε πληθώρα νομίζω. Με τη φυγή του. Φυσικά. Και χωρίς το Φετφατζίδη μέσα. Το Φετφατζίδης νομίζω ότι θα μείνει. Δεν έχει συμβόλαιο. Εγώ, τώρα, πολύ έτσι μπακαλέστηκε έτσι. Εγώ δεν θα το κρατούσα το Φετφατζίδη. Άρα χωρίς το Φετφατζίδη, χωρίς το Ματέο, σου μένει ο Ντιγκινί, σου μένει ο Λάρσον και ο Γκάμα που δεν σου μένει. Θέλεις ένα ακόμη. Άμα φύγει το Φετφατζίδη, θέλεις ακόμη. Άμα μείνει ο Φετφατζίδη, δεν θέλεις κανέναν. Γι' αυτό. Τέσσερις έχεις. Δηλαδή πώς θα έχεις, δηλαδή προς Θεού. Και τέσσερις και πρόσεξε για αυτό που είπε ο Νίκος, με συμβολεάκια. Ναι. Για μένα έχει 3,5 γιατί ο Γκάμα, αν θα μπει τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο,
Και ο Ντεγκινή δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει στα άκρα. Άμα πάρουμε σεντερφό, στα άκρα θα παίξει. Ναι. Τουλάχιστον θα γιατί είναι. Πολλε... Γιατί γράφεται και... ότι σκέφτεται και για δεκάρι. Μπορεί να παίξει πολλού. Στο δεκάρι έχει μπλόκο. Έχει τον Ντόνσο, έχει τον Μαρτίνε που γράφει. Να θυμόμαστε τι ξεκίνησε να παίζει ο Ντεγκινή. Αυτή είναι η θέση. Ο Ντεγκινή ξεκίνησε να παίζει στη γραμμή. Ο Ντεγκινή σε συνέντευξή του πρόσφατα έχει πει ότι η θέση που παίζει είναι extreme, αλλά αυτή που του αρέσει περισσότερο. Δεν έχει πρόβλημα να παίζει οπουδήποτε. Άρα η θέση που του αρέσει να παίζει περισσότερο είναι πίσω από τον επιθετικό. Γι' αυτό τον κάνει και ένα παίκτη που θα τον θέλουν πολλές ομάδες που μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Αυτό που είπε για τον Γκάμα, κάνει λάθος. Χθες το διαβάσαμε, δεν θυμάμαι ότι το διαβάσαμε, ότι Ιούνιο μπαίνει κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων. Σε καμία περίπτωση. Τι σε καμία. Πού το διάβασε αυτό, σε καμία περίπτωση. Που το διάβασα στο Τζελεμέντε. Πού το διάβασε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Λες να το έβγαλα από την κοιλιά μου, χθες το διάβασε όλο. Δεν θυμάμαι, όλα μπαουτάριστα ήταν. Δεν νομίζω να εγγράφει πως μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Θα είναι στην προετοιμασία, έλεγε το ρεπορτάζ. Το να είναι στην προετοιμασία μέχρι να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Εντάξει, νομίζω θα είναι στην αρχή του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι καλά, ρε, πότε τερματίστηκε ο Γκάμα και δεν θα είναι. Με τα Γιάννη να τερματίστηκε. Πόσο θα έλειψε, κανένα χρόνο. Θα το βρω και θα σου πω. Βρέστο, κάνεις λάθος. Λες να το έβγαλα από την κοιλιά μου, Αντώνη. Χθες εκπομπή κάναμε ολόιδια. Κιτρινόμαυρη. Λοιπόν. Πάντως έχεις δίκιο. Αν και ο Φετφατζίδης δεν μείνει, διότι από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ψάχνει ομάδα στο εξωτερικό. Εγώ λέω δεν θα βρει ομάδα. Έχει μία έτσι. Εξαρτάται και τα χρήματα. Ναι, που θα εξαρτάται και τα χρήματα. Βέβαια, βέβαια. Γιατί και ακόμη και να μην βρει ομάδα, αν τα ποσά που ζητάει είναι, έχει μείνει στο μυαλό του ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού ή ξέρω εγώ εκεί στο εξωτερικό πολλά, που έπαιζε. Πολλά παίζουν. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Αν του πει στο Φετφατζίδη το ρόλο που θέλει να έχει στην ομάδα. Και με λιγότερα λεφτά θα μείνει. Ο Φεταβατζίδης δεν θέλει να είναι για αλλαγή, θέλει να είναι βασικός. Ναι. Αν ο Παντελίδης τον προορίζει για βασικό. Τι θα πει δεν θέλω, να παίξει μπάλα και να είναι βασικός, φίλε. Ναι, όταν θα κάνει το τέτα τέτ με τον προπονητή, ναι, θα του πει: εγώ να μείνω, αλλά ποιο είναι το πλάνο σου για μένα. Και εγώ να σε βάλω βασικό, αλλά παίξε, φίλε. Τι θα πει δηλαδή. Έτσι είναι αυτά. Δύο δίδρομος. Και το Ματέο τον είχε βασικό, αλλά στα μισά μάτς αρνότανε. Δεν τον έβγαζε ποτέ πάγκο. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν τον έβγαλε ποτέ. Όχι, δεν τον έβαλε ποτέ. Όλα σε ρίτα είχε τα παιχνίδια. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα μην κάνω ότι θα έλεγα και το και ο Γκάλιζεν έπεφτε. Αλλά θα ήταν λίγο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Γκάμα θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο. Πού πήγες, κάνα τρεις μήνες πίσω πήγες στο ρεπορτάζ. Είναι άρθρο από το Πρεσάρις 30 Απριλίου. Ωραία. Ωραία. Θέλει 8 με 9 μήνες. Τελειώσαμε. 9 Απριλίου είπες. Το άρθρο είναι 30 Απριλίου. Ωραία. Υπήρχε ένα δημοσίευμα χθες, το είδα και εγώ. Αλλά Ιούνιο έλεγε χθες. Έλεγε ότι θα είναι στην. Κοίτα, αυτό που λέει ο Νίκος. Έλεγε ότι θα είναι στην προετοιμασία. Ότι θα ακολουθήσει την προετοιμασία κανονικά. Τώρα το κανονικά μπορεί να είναι να μπορεί και να έχει κλίμα της ομάδας, έτσι. Να συνεχίσει πάντως την αποθεραπεία και τρεξιματάκι ελαφρύ κάπως. Δεν άστο. Είσαι γιατρός, είσαι προφανώς. Δεν είμαι γιατρός, αλλά εντάξει. Θα ξέρεις αυτά τα θέματα. Να πω την αλήθεια, είσαι λίγος. Γιατί τον Ανάκουρου είδες, τον γύρισαν κάνα μήνα να παίξει νωρίτερα και το παιδί. Μα δεν μιλάμε για νωρίτερα, ρε φίλε. Για κανονικά μιλάμε. Δεν μιλάμε είναι 8 με 9 μήνες. Πότε τραυματίστηκε ο Γκάμα, θυμάσαι. Ο Γκάμα σου είπαμε με τα Γιάννα τραυματίστηκε το παιχνίδι στο 11ο λεπτό. Στο Γιάννα που παίζαμε. Εδώ, με τα Γιάννενα, βρέστο τέλος πάντων. Λοιπόν, θα περάσουμε και στο δεύτερο διάλειμμα. Περνάει η ώρα γρήγορα όταν σχολιάζουμε εδώ πέρα επικαιρότητα. Βρέστο εσύ πέρα. Βρέστο εσύ. 3 Φλεβάρι, τι να το βρει. 3 Φλεβάρι. Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, ναι, Μάιος, ναι, Ιούνιος, ναι, Ιούλιος, ναι, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Οκτώβριος, το έχασες το 9 μήνες είναι στη χειρότερη. 8 με 9 μήνες. 31 χρονών είναι. Έλα, ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα γιατί έγινες και νευροχειρούργος έγινες. Που θα μπει ο Γκάμα τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο θα το βρω ρε εσύ και θα στο φέρω στην μάπα έτσι κόλλα. Λοιπόν. Πάμε, όπως βλέπεις Γιάννη, έχω μπλέξει εδώ πέρα με ένα καρτούν που είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Δεν πειράζει, και εμείς καρτούν είμαστε. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Έχουμε να πούμε και κάποια ακόμη πραγματάκια. Θα ανοίξουμε τις γραμμές να προλάβουμε λίγο και κάποιους φίλους. Γιατί από ό,τι μου είπε ο Νίκος, έχει μια δουλειά, πρέπει να φύγει λίγο νωρίτερα. Έτσι, Νικόλα, μην τον. Εντάξει, ρε φίλε, δουλειά έχει ο άνθρωπος. Τι είναι. Τι να τον κάνουμε δηλαδή. Σαν και εσένα να πούμε που είσαι. Έχω ένα μισάωράκι ακόμα το έχω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-12-87 και 3-8 θα είναι δικό σας. Έχουμε και κάποιες ειδησούλες ακόμη. Θα τις σχολιάσουμε όλες μαζί. Όλα πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, τα φιλαράκια μου, ο Νίκος και ο Αντώνης, παρέα μου σήμερα
και δική σας παρέα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ στον αέρα της πόλης. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Και κάναμε μια συζήτηση τώρα στο διάλειμμα και λέγαμε για το καλύτερο γκολ. Γιατί είδα και ένα βιντεάκι με τα 10 καλύτερα γκολ, Αντώνη, φέτος του Άρη. Εσύ ναι, ναι. Διαφωνείς. Εγώ νομίζω ότι. Εσύ λες για το γκολ του Γκάμα στο 0-3 μέσα στη Λαμία. Εγώ λέω ότι αυτό είναι το τρίτο γκολ το 0-3 μέσα στη Λαμία. Είναι να, δες, από εδώ φαίνεται ωραία. Από εδώ, γιατί βλέπουμε τώρα το βιντεάκι. Δες πώς τεινάτε το δίχτυ. Από τη μία γωνία δες που πάει μπάλα. Στο ναι, πλάι. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο. Για μένα είναι ωραίο αυτό είναι. Το θέλει κιόλας. Εσύ διαφωνείς πιο. Εγώ λέω για την αλητία του Γιουνές με στο Κατατζόγλιο. Μιλες Γιουνές, έχω δύο φίλους. Θέλω να τον πυροβολήσω τον Γιουνές. Από το στήθος. Ναι, θα σου πω νομίζω αυτό που είπε ο Διαμαντόπουλος, ο τεχνικός διευθυντής, ότι τέτοιο παίχτη με τόσα γκολ που σε μια πολύ κακή χρονιά. Ναι. Κακή χρονιά για το Γιουνές, έτσι όπως εξελίχθηκε. Ναι. Με 9 γκολ, καμιά 7-8 δοκάρια. 7 δοκάρια και 2 χαμένα, και 2 χαμένα πέναλτι, με τα λεφτά που παίρνει. Δεν τον λες και κακό παίχτη. Πόσα λεφτά παίρνει, εγώ δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Ναι, ναι, καλό είναι να μας λέγει. Και πόσα. Μα εγώ δεν λέω, εγώ επαναλαμβάνω η άποψη. Είμαι μεγάλο δημοσιογράφο, άμα να τον η άποψή μου είναι ότι ο Γιουνές για εναλλακτική λύση είναι μια χαρά. Και βέβαια ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει. Ξαναείπαμε αυτό. Ανάλογα αν θέλει να κάτσει για δεύτερο. Αν είναι ευχαριστημένο και χαρούμενο ναι, στην ομάδα, σαν δεύτερο. Αυτό σωστό που λες. Εσύ Νίκο, δεν μας πες για τον γκολ. Ποιο θεωρείς καλύτερο γκολ φέτο. Ο Άρης έβαλε νομίζω 46 γκολ φέτο. Δεν ήταν για λίγα. Το καλύτερο ήταν το δίγκολ του Γιουνέ στον Όφη. Στον Όφη. Τα διπλό. Αυτό σε μέσα σε 78 δευτερόλεπτα που έβαλε τα δύο γκολ. Αλλά θα είναι έτσι σκέτο από τον Γκάμα κι εγώ. Του Γκάμα αυτό, το 0-3, συμφωνείς. Καλά, έχει, το παιδί έχει, έχει άποψη, είναι σοβαρός ή ξέρει από μπάλα, δεν είσαι και σε ένα άμπαλος. Λοιπόν, θα πω κανένα 2-3 γκολ τώρα που θα πει, ναι και αυτό καλό ήταν. Για πες αν ακόμα. Θα μου έρθουνε, περίμενε. Το άλλο είναι το γκολ, το άλλο είναι το γκολ με τον Απόλλωνα στη Νέα Σμύρνη. Που βέβαια εκεί, του Γκάμα είναι, η εκτέλεση δεν είναι το γκολ είναι το τακουνάκι του Ντιγκινή. Του Ντιγκινή είναι το τακουνάκι. Που ενώ σηκώνει το αριστερό πόδι, κάνει με το δεξί το τακουνάκι. Ή ανάποδα τέλος πάντων. Για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Αυτά νομίζω είναι τα γκολ τα καλύτερα. Και μια πωλή για τον Γιουνές. Και αν κατά την άποψη του κόσμου χωράει όχι σε αυτό στον επόμενο, στον άτη της επόμενης χρονιάς. Πραγματικά το πέναλτι αυτό με τον Μπάουκ πιστεύω ότι είναι η αιτία. Της μεγαλύτερης δυσαρέσκειας του κόσμου του Άρη. Έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή, αν είχε βάλει αυτό ήταν το πέναλτι. Ένα κομβικό γκολ, θα πω εγώ. Δεν, ναι. Δεν εξετάζω τον αντίπαλο, απλά θα πω ότι ήταν ένα πολύ κομβικό γκολ. Ναι. Που θα έπρεπε να μπει και εντάξει. Εντάξει, να μην παρεξηγηθούμε, δεν λέμε ότι είναι και ο Βαν Πάστεν ο τέτοιος, εντάξει. Ο Γιουνές. Δεν ήταν άσχημη η εκτέλεση, απλά ήταν φάρδος ο άλλος. Okay, άκουσε, η εκτέλεση ήταν άσχημη. Όταν δεν μπαίνει γκολ, είναι άσχημη η εκτέλεση. Λοιπόν, πάλι τα ίδια θα πω. Μη με κάνεις επαναλαμβάνω τα ίδια. Άστο. Όχι. Θα σου πω ότι με έχει πει τερματοφύλακας, επαγγελματίας τερματοφύλακας. Όταν το χτύπημα είναι σωστό, δηλαδή υποτίθεται ότι ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να κουνηθεί πριν η μπάλα ακουμπήσει το πόδι του επιθετικού. Έτσι λέει ο κανονισμός. Βέβαια, πολλοί το κάνουν. Αν γίνει αυτό, δεν μπορείς. Φυσικά να μην πάει πάνω, δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Κατάλαβες. Ήταν κακά, άσχημα εκτελεσμένο. Το πέναλτι, γι' αυτό και το απόκρουσε ο τέτοιος. Για μένα ένα το είναι το πέναλτι, το σωστό. Σαν αυτό που έχει κάνει ο Μπασινάς στο Euro. Γωνία πάνω εκεί στο γάμα που δεν μπορεί ο τερματοφύλακας, πρέπει να είναι πολύ μάγκας για να το πιάσει. Ναι, αλλά εκεί πρόσεξε, εκεί συνημάδευε και ο Καράμπελας. Και μπάλα... κίνδυνος να φύγει μπάλα. Ο Καράμπελας δεν ήταν εκτέλεξης πέναλτι όμως, γι' αυτό. Από άνθρωπο που νιώθει από τέρμα, εκεί είναι. Εκεί δεν το πιάνει ο τερματοφύλακας τελείως. Δεν το πιάνει. Δεν το πιάνει, ρε φίλε. Ωραία, εντάξει, μην ανησυχείς. Έρχεται ένας άνθρωπος που εκτελεί τουλάχιστον τα πέναλτι. Δεν έχω δει πώς τα εκτελεί, αλλά το ότι έχει 100% επιτυχία το ξέρουμε. Ναι. Δεν έχω δει καμία εκτέλεσή του. Μιλάμε για το Σούντγκρεν, έτσι. Πώς. Σούντγκρεν. Για ξαναπέσω. Σούντγκρεν. Κοίτα ρε, που το λέει σωστά. Εγώ δεν πρόλαβα. Σούντγκρεν. Έκανε πρόβα. Ναι, έκανε πρόβα. Ήξερα ότι θα ρωτήσω για αυτό. Ο Ντανιελίτο. Ντάνιελ λέγεται. Λοιπόν... Δεν έχω δει τον παλικάρι πως θα χτυπάει. Το μόνο που ακούω είναι ότι σκοράρει συνέχεια με πέναλτι αυτό. Ναι, δεν έχει χάσει πέναλτι. Δεν έχει χάσει πέναλτι. Βέβαια, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Έχει ακόμη υποχρεώσεις με την ομάδα του. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Ήταν... Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι. Ανοιχτές. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Μόνο που είσαι εδώ πέρα, εσύ δεν παίρνει κανείς. Αντώνη, είσαι λίγο αντιτουριστικός. Σε έχω κοιμήσει. Με τη φωνή μου. Κάτσε να έρθει η Εύα λίγο. Να αρχίσουν να πάρουν οι σαλιάριδες τουλάχιστον.
Λοιπόν, είχαμε στην εκπομπή 5 με 7 στο All About Aris τον κύριο Αρβανίτη εδώ στο... Εσύ άκουσες, μου είπες. Ναι, άκουσα. Λίγο τον άκουσα. Ναι. Άκουσες. Ναι, μπορείς να μας μεταφέρεις σε εμάς που δεν ακούσαμε. Το ρεζουμέ τώρα, άσχημα τώρα, πάνω στο μηχανάκι. Ωραία, είναι... αυτό εγώ δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Είπε ο κύριος Αρβανίτης, πλησιάζει η ώρα που ο οργανισμός Άρης θα αντιμετωπίσει τα πάντα. Δηλαδή, θα αντιμετωπίσει τα πάντα. Τι εννοούσε, να πω την αλήθεια. Άσε αυτό για τις δημοτικές εκλογές, εντάξει. Καλή επιτυχία, το ευχόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει. Για το πόσο δύσκολο είναι να βλέπει τον μπάσκετ του Άρη φέτος. Είναι δύσκολο είναι δύσκολο, εννοείς για το θέαμα ή για την κατάσταση. Γενικά φέτος όντως ήταν δύσκολο. Έχουν γίνει πολλά λάθη τα οποία δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε. Είμαι δέσμιος στην ΚΑΕ Άρης, γιατί είμαι αυτός που έβαλε την ομάδα στο 99. Είμαι αυτός που υπέγραψε, τουλάχιστον μέχρι το 2022. Αυτό με κάνει να νιώθω πιεσμένος πολλές φορές. Προσπαθώ να ηρεμώ τον εαυτό μου και την οικογένειά μου, να πάνε όλα καλά. Για το άρθρο 99 και τα λοιπά, για το ελληνικό μπάσκετ μας ενδιαφέρει, δεν μπορώ να διαμαρτύρω άρεση στο μπάσκετ. Για το ελληνικό στοιχείο εκείνη τη εποχή, ούτε αυτά μας ενδιαφέρουν. Για τα όσα έγιναν με τον Νίκο Λάσκαρη, εδώ έχει ενδιαφέρον λίγο να ακούσουμε. Γιατί στην ουσία ο κύριος Σαρβανίτης είναι αυτός που έδωσε σκυτάλη στον Νίκο Λάσκαρη. Ή το θυμάμαι λάθος, Αντώνιεν. Και αυτός Νίκο. Λοιπόν, για τον Νίκο Λάσκαρη, δεν μπορείς να τον προβλέψεις. Όποιον έλεγχο και να κάνεις, τα χρήματα τα βλέπεις ή δεν τα βλέπεις. Τα είδαμε όλοι την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά δεν νομίζω να τα είδαμε τα χρήματα. Είδαμε παχιά λόγια. Ναι, τη δεύτερη χρονιά νομίζω στην αρχή είδαμε κάποια χρήματα και εκεί, αν θυμάμαι καλά, μέχρι στο σημείο εκείνο να μην έχει πρόβλημα να τον γραπώσει η εφορία. Αν θυμάμαι, είχε πουλήσει και ένα κίνητο. Δεν ξέρω, αν τα θυμάμαι λάθος που δεν τα θυμάμαι. Το να κάνεις εκ των υστέρων το έξυπνο μόνο και μόνο για να πεις στον Αρβανίτη δεν έχει νόημα. Η Μίλαν πουλήθηκε σε κάτι Κινέζους και φαλήρισαν στον πρώτο χρόνο. Όταν βλέπεις κάποια πράγματα, σε αυτό έχει δίκιο. Χρειάζεται συμπαράσταση στο οργανισμό που λέγεται Άρης για να σωθεί, αντί να πάει στα βράχια. Υπήρχαν φωνές που έλεγαν ότι κάνω αντιπολίτευση ο Λάσκαρη, όμως δεν ήταν έτσι. Υπήρχε η άποψή μου να ξεχρώσουμε πρώτα, ενώ η άποψη του Λάσκαρη ήταν: εγώ έχω λεφτά και θα τα κάνω ό,τι θέλω. Γι' αυτό λέω ότι χρειαζόταν η πίεση του οργανισμού Άρης σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λέει: εγώ έλεγα να μπουν τα λεφτά για να ξεχρεώσουμε. Αυτά εμείς δεν τα ξέραμε τότε όμως, έτσι. Ναι. Εγώ, συγγνώμη, δεν βλέπω όμως, συγγνώμη, αυτό λέει, αυτό λέει τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ, ούτε από τη μία πλευρά είδαμε, ούτε να ξεχρώσουμε μπαίναν λεφτά στο σημείο να ξεχρώσουμε αμέσως, έτσι. Ούτε από την άλλη έβλεπα χρήματα για να γίνει ομάδα. Αν νομίζω αναφέρεται για την πρώτη χρονιά. Και για την πρώτη χρονιά. Δηλαδή στην πρώτη χρονιά. Είδαμε, μπήκαν χρήματα, τουλάχιστον αυτό δεν το ξέρουμε, έτσι, δεν είμαστε στο λογιστήριο της ΚΑΕ. Χρήματα τα οποία μείωσαν δραστικά το χρέος του Άρη. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Υπήρχε μια ανακολουθία δηλώσεων Λάσκαρη και αυτό που έβγαινε προς τα έξω για την οικονομική του επιφάνεια με αυτό που είδαμε στην πράξη. Και κουβέντες, δηλαδή, γήπεδα 1 δις, 4-3, ναι, και τέτοια, και το 99 που εδώ έχει και θέμα... Βέβαια, γιατί έβαλε το όνομά του, αυτός υπογράψε, έτσι. Που ήταν για κάποια εκατοντάδες χιλιάδες, όπως ήταν. Ναι, ανακολουθεί, υπήρχε σίγουρα. Απλά λέω αυτό το πράγμα γιατί για εμένα η άποψή μου είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει χρήμα, υποτίθεται ότι υπήρχε πολύ χρήμα από πίσω, έτσι. Γιατί και αυτό λέει και ο κύριος Αρβανίτης για τους ελέγχους. Λέει ότι βλέπαμε το χρήμα στην αρχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ χρήμα και διάθεση, νομίζω η διάθεσή του φαινόταν από την αρχή ότι υπήρχε διάθεση, έτσι. Δεν υπάρχει σιγά-σιγά. Όταν υπάρχει χρήμα και διάθεση, σιγά σιγά δεν υπάρχει. Για μένα, έτσι. Έτσι νομίζω. Άρα, αυτό που λέει ο κ. Σαρβανίτης, ότι εγώ του έλεγα να ξεχρεώσουμε και αυτός έλεγε θα τα κάνω, θα βάλω λεφτά, εννοούσε για το... Δεν βλέπαμε κανένα budget. Δεν βλέπαμε. Την πρώτη χρονιά, θυμάμαι το budget ακριβώς, 892.000 ήταν το budget, άσχετα αν όλες μας οι επιλογές ήταν σωστές με ο Κάρο White και τους άλλους και ήμασταν ψηλά. 892.000 είχαμε budget. Να σε ρωτήσω, όταν λέμε οργανισμός Άρης, ναι, αυτό τι είναι? Είναι κάτι μετέωρο, όχι, κάτι αλφασίγμα, δεν λέμε. Κάποιος πρέπει να κινητοποιήσει κάποιες καταστάσεις για να υπάρχει ένας έλεγχος όταν βλέπουμε πως η πορεία αρχίζει και γίνεται άσχημη. Αυτό έγινε φέτος, βέβαια, Νίκο, από την πίεση του κόσμου, όταν ο Άρης, θυμίσου λίγο την στιγμή, είχε 2 νίκες μόνο στο μπάσκετ, είχε 2 νίκες και ήταν στις τελευταίες θέσεις, υπήρχε η πίεση να γίνει γενική συνέλευση από τον ΑΣΜ όσον αφορά τον μπάσκετ. Ναι, ναι, σημαίνει. Έγινε, ενόχλησε, ας το πω. Ενόχλησε, δεν έγινε. Ενόχλησε
υποτίθεται θα γινόταν. Κάναμε τρεις νίκες συνεχόμενες. Συνεχόμενες τρεις νίκες. Τελείωσε. Δηλαδή, μόλις μπήκαμε στο δρόμο του και καλά σωτηρία σωθήκαμε, ξεχάστηκε και από τον ΑΣΥΓΜΑ και από τον κύριο Γουλιέλμο. Με το Λάσκαρη, απλά επειδή και εμείς είχαμε μεγάλη λαχτάρα και το αγαπάμε και πολύ τον μπάσκετ. Δεδομένο. Χτίσαμε, δώσαμε, είχαμε όνειρα, είχαμε ελπίδα και κάποια πράγματα σαν να κάναμε λίγο από τα στραβά μάτια, κάποια λέγαμε θα τα διορθωθούν και από λαθασμένα αποδείχη μετά και από φόβο. Μήπως δημιουργήσουμε δυσαρέσκεια και σε αυτόν τότε, ναι. Στις αρχές. Εγώ νομίζω ότι δόθηκε μεγάλη ανοχή όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το χρόνο που απαιτούνταν αυτός ο άνθρωπος να μας αποδείξει ότι ήταν αυτό που έλεγε. Γιατί, μην λέμε τα ίδια πράγματα, ότι αν έμπαινες την πρώτη μέρα που ακούσει ότι κάποιος ήρθε και πήρε τον Άρη, τον Μπάουκ, τι πιο απλό να κάνεις, να γκουγκλάρεις και να δεις, ναι, τις επιχειρήσεις και το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν νομίζω πολύ να βρίσκανε στοιχεία. Όχι, για το Λάσκαρη, έτσι. Λοιπόν, ελπίζαμε και πιστεύαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας λέγανε ότι... Επαναπαυθήκαμε γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι λόγω ελλείψη δεύτερου. Δεν υπήρχε κανείς από πίσω να αναλάβει, ήρθε αυτός, έκανε κάποιες μεταγραφές, ναι, στην αρχή. Αντώνη, και... εντάξει, ελλείψη δεύτερου, ναι. Νομίζω είχε ερωτηθεί γιατί δεν ξεχρεώνει με τη μία όλα τα χρέη του Άρη να τελειώνουμε. Ναι, και μετά να ήταν αστείο αυτό που είπε όμως. Ναι, δεν ήταν πιστική απάντηση. Δεν ήταν. Ήταν αστείο δεν αυτό ήταν. Που είπε, γιατί το θυμάμαι, θες να σου πω τι είπε. Να μην προκαλέσουμε, ναι, αυτό να μην προκαλέσουμε τον κόσμο. Ναι. Προφανώς ο γάμος των 3 εκατομμυρίων που έκανε με τη σύζυγό του, και καλά να έκανε ο άνθρωπος, δικά του λεφτά ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν δικά του λεφτά. Δεν το ξέρω. Αυτό η ελληνική δικαιοσύνη θα το αποφασίσει. Προφανώς τα 3 εκατομμύρια για το γάμο, τα 2,5 δεν ήταν πρόκληση στο. Εντάξει, να μην τρελαθούμε. Φαινόταν για μένα, για τη δική μου λογική, φαινόταν από την αρχή ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Γενικά ήταν καταστροφική χρονιά με τα συμβόλαια που έκανε στους συγκεκριμένους παίκτες. Εντάξει, ήταν μια καταστροφική χρονιά. Ό,τι είχε κάνει ο κ. Αρβανίτς, ό,τι είχε σώσει, έτσι πως είχε μειώσει το χρέος, την ομάδα που είχε φτιάξει. Με αυτό το μπάτζι και αυτή την ομάδα που έγινε. Εγώ επαναλαμβάνω, αν ακόμη και όταν έφυγε, αν μου έλεγε κάποιος ότι πήρε με 5 ευρώ χρέος στην ΚΑΕ και την άφησε με 4,99, πρόσεξε σου λέω, 4,99 δεν σου λέω τίποτα τέτοιο, εγώ δεν θα έλεγα κάτι κακό για αυτόν. Εδώ φαίνεται όμως ότι την άφησε με περισσότερα από όσο την πήρε. Θυμάσαι πόσο παίρνανε κάτι απίθανη στυλ Μάρμπλ και δεν θυμάσαι πόσο παίρνανε. Μην μου λες για το Μάρμπλ. Θυμάσαι πόσα παίρνανε. Ναι, τώρα μιλάμε για φοβερά, ναι, λεφτά, έτσι. Ναι, τη μιλάμε χρονιά, για μπάτζετ ποδοσφαίρου. Τη δεύτερη χρονιά έγιναν και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Ναι, μιλάμε τώρα για μπάτζετ ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι. Τα συμβόλαια που είχαν αυτοί οι παίχτες. Ναι. Και όπως βλέπεις όμως, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τραβάει τον Άρη προς τα πίσω όσο περνάει ο καιρός. Διότι όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα χρέη, αυξήθηκαν τα χρέη. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος λέει. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν θέλω να με κακοποιήσω. Τα μείωσε κατά πολλά. Κατά 2 εκατομμύρια είπε ότι τα μείωσε. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αναφορά. Πολλά εκατομμύρια. Είπε πολλά εκατομμύρια. Ένα εκατομμύριο δεν είναι το πολλά. Κατά πολλά εκατομμύρια. Το πολλά είναι πάνω από ένα. Νομίζω πως θα ήμουν καλός. Δεν ξέρω αν είναι πιστικό. Ναι. Βέβαια λέει ότι χρωστάμε 200 χιλιάρικα, είναι χρειάζεται για τον μπαν. Δεν έχουν λογική αυτά τα δύο. Είναι αλληλοσυγκρόμενα, λίγο να σου πω την αλήθεια. 200 χιλιάρικα λύνεται τον μπαν. Γιατί νομίζω είπε ότι τώρα με 40-50 χιλιάρικα ή 60 νομίζω είπε ότι λύνεται 600, το θέμα. 630 είναι, πότε τα διάβασα, τα θυμάμαι τα νούμερα. 630 είναι αυτά που χρωστάμε στους παίκτες. Με 200 χιλιάρικα προκαταβολές και τους διακανονισμούς. Με 200 λύνονται όλα τα μπαν. Μπαν και μπουν οι κουμπουριές. Και ο Σανικίτζε από ό,τι διάβασα σήμερα είπε ότι μου προτείνουν, λέει, παιδιά, 50% μείωση κούρεμα. Και τα άλλα σε βάθος χρεών. Δεν γίνεται, λέει, αυτό. Βέβαια, ο Σανικίτσε, πάμε από το ένα στο άλλο. Βέβαια, ο Σανικίτσε, ο οποίος δεν έπαιξε τον Άρη. Δεν έπαιξε τον Άρη, αλλά ο Άρης πλήρωνε το συμβόλαιο, έτσι. Συμβαίνουν αυτά όμως. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες. Πάω σε αυτό που μάλλον έψαχνε τόση ώρα για τον Μπρούνο Γκάμα. Το Ιούνιο που είδες, αναφέρεται στη συνέντευξη του Ντίνου του Διαμαντόπουλου. Να, μπράβο, αυτή είναι, λέγαμε χθες. Το βρήκα. Α, αυτό λέγαμε χθες με τον Μπόστον. Ο οποίος. Ναι, γιατί. Άρα δεν το βγάλαμε από την κοιλιά μας. Να τελειώσω. Να τελειώσεις. Για το πότε αναμένεται η επιστροφή του Μπρούνο Γκάμα, στις 20 Ιουνίου θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία με τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι. Προσδοκούμε και ελπίζουμε, ναι, πως θα είναι αγωνιστικά έτοιμος στον δεύτερο γύρο. Ποιο από δεύτερο? Αυτούς που θα παίξουμε στο Europa League. Α, άρα ακόμη... Προσδοκούμε και ελπίζουμε πως θα είναι αγωνιστικά έτοιμος. Τι έλεγες, ο δεύτερος γύρος, αγόρι μου, πότε είναι? Ο δεύτερος γύρος, ναι, Αύγουστο. Αύγουστο. Εσύ μας έλεγε Σεπτέμβριο. Ελπίζουμε να. Οκτώβριο μας έλεγε. Εγώ λέω ότι θα είναι έτοιμος να μπει στην ομάδα και να παίξει κανονικά αρχές Οκτωβρίου. Όχι, κοίτα, τώρα πέραν της πλάκας που κάνουμε. Αν είναι
να υπάρχει έστω και κίνδυνος υποτροπής. Φυσικά δεν θα χρησιμοποιηθεί, να μην λέμε, θα πάρουμε το φύλλο. Γιατί όπως σωστά λες εσύ το παράδειγμα. Το συμβόλαιό του είναι μεγάλο, δεν θα το. Δεν είναι μόνο το συμβόλαιό, είναι ένα παίκτη που το χρειαζόμαστε. Αυτό και αν είναι ένα κτύπα ξύλο να γίνει σαν τον Ανάκογλου. Αυτό και εγώ λέω ότι η ομάδα θα δέσει χωρίς αυτόν και θα μπει σιγά σιγά τον Οκτώβριο, πιστεύω θα είναι έτοιμος. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή, Νίκο, που φορά τα ακουστικά για να ακούσει και το φύλλο. Λοιπόν, πάμε στο φύλλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Σ' ακούμε. Μάλλον έπεσε ο φίλος. Να ξαναπάρει. Έχουμε κι άλλο φίλο. Όχι, να ξαναπάρει ο ίδιος. Αν δεν είναι ο ίδιος, να βάλει τη μάνα του να πάρει. Λοιπόν, όποιος. Λοιπόν, είδες, δεν ήταν να φορέσει τα ακουστικά. Λοιπόν... Ενώ ο έμπειρος δεν τα φόρεσε, είδες. Εσύ ο έμπειρος δεν τα φόρεσες. Λοιπόν, έτσι λέγαμε και για τον. Το διευθετήσαμε τώρα για τον Μπρούνο Γκάμα. Ναι, ήταν στη συνέντευξη του Ντίνο Διαμαντόπουλου, ο οποίος και αυτός προχθές χθες μαζί με τους δημοσιογράφους και έκανε. Ναι. Είχαν μια άτυπη ήταν. Ήταν μια άτυπη συζήτηση κτλ. Ναι. Είπε για τον Μαρτίνες ότι έκλεισε. Για τον Μπρούνο Γκάμα είπε, για τον Φετμπατζίδη είπε ότι δεν έχει γίνει κάποια κίνηση ως τώρα με τον Γιάννη τον Φετμπατζίδη. Ψάχνει ομάδα για το εξωτερικό, ναι. Και μετά βλέπουμε. Και τον Κουέστα είπε ότι σύντομα θα λήξει το θέμα. Ναι, το Κουέστα λίγο έτσι ψηλό. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν πολύ κοντά εγώ, συμφωνία. Αν ήθελα να το αποκρυπτογραφήσω, θα έλεγα, ναι, ότι ψάχνουμε για κάποιον ίσως καλύτερο και άμα δεν βρούμε θα δούμε κτλ. Κάπως έτσι. Αυτό ήταν πίσω από την κουρτίνα. Πίσω αυτό. Πίσω από την κουρτίνα ήταν αυτό. Για τον Γκέρτ, τον Σουηδό, δεν τον προβληματίζει η ηλικία και είναι ένα από τα ονόματα που κοιτάζουμε. Ναι, 33χρονος. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι λίγο προπέτασμα καπνού. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει, γιατί είναι πολύ επιθετική τώρα. Βγήκε αυτό το όνομα. Okay, αν θυμάμαι, εντάξει, καλά, και τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο σε μεγάλο βαθμό, αυτοί που ήρθαν δεν τους υψηλοακούγαμε. Δηλαδή, ναι, κανέναν δεν ακούμε. Ναι, κανέναν δεν ακούγαμε. Το Φετβατζίδη μόνο που λέγανε ότι θα και τα λοιπά. Ο Φετβατζίδη γιατί δεν ήθελε να λύσει το συμβόλαιο του και το ξέρουμε γιατί είναι στην Ελλάδα. Για εγώ λόγω για αυτούς που ήρθαν να παίξω. Έτσι. Και για τον Τόνσο. Και για τον Τόνσο στην Ελλάδα. Ένα Τόνσο που με αυτό να κάνουμε να πάμε στο. Να σχολιάσουμε για τον Τόνσο, ο οποίος θα είναι στην ουσία μια καινούργια μεταγραφή. Ο Τόνσο, εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ αυτόν τον παίκτη. Μακάρι. Δηλαδή, είναι ένας από τους δύο παίκτες, δηλαδή με τον Μιχάλη τον Σιώπη και τον Τόνσο, ο οποίος τους ξέρουμε την αξία τους. Για τον Τόνσο, ειδικά έχουμε άποψη και από την Τρίπολη. Είναι ένας παίκτης που πραγματικά κουμπώνει, θεωρώ, σε αυτόν τον Άρη και φάνηκε αυτό στα δύο παιχνίδια που έπαιξε στην ουσία. Χωρίς να έχει πρόβλημα. Γιατί σε όλα τα άλλα παιχνίδια μπήκε αλλαγή. Το είχε το πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα. Είχε από την Τρίπολη. Το είχε. Απλά... Ποτέ δεν έπαιξε ελεύθερα δηλαδή. Ναι, ρε παιδί, μα απλά όταν έπαιξε, ξεκίνησε μέσα στην Τρίπολη στο 0-3 ήταν εντάξει. Εκείνο σχετικά. Το μάτσε τον Πανιόνιο και σε ποιο άλλο τον έβαλε αναπληρωματικό, τον κατέστρεψε. Λοιπόν, δεν έπρεπε καν να μπει. Θεωρώ ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο κουμπώνει πάρα πολύ σε αυτόν τον Άρη και θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερο ο Άρη με αυτόν στην 11η του χρόνου. Βέβαια και ο Μαρτίνεθ έκανε καλό τελείωμα, ειδικά στο τέλος της περίοδου. Έκανε καλό πρωτάθλημα και γι' αυτό επιβραβεύτηκε, θεωρώ, και με τα δύο χρόνια συμβολαίου. Λοιπόν, θα ακούσουμε το φίλο και να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, το όνομά σου, φίλε μου. Ο Τζίμις στην Ιαπωνία. Νάτος. Τζίμις. Έλα, ρε Τζιμπαρά, σε ακούμε. Εγώ να σας προτείνω τον Πιπισίδη για Center Four. τον Πιπισίδη, αν εννοείς... Και όχι με πολλά λεφτά. Εντάξει, για να σας βγάλω από τη δύσκολη, έτσι. Ρε Τζίμι, τι είναι αυτά που λες, ρε φίλε. Μην τον ανεβάεις άλλο τον Πιμπι. Θα ακούει κιόλας. Γιατί. Θα ακούει. Γιατί. Λοιπόν, θα μας πεις πού θα πάρεις διαρκείας φέτος τώρα. Για πες μας. Κι ας είσαι στη Νέα Υόρκη, δεν πειράζει. Εκεί που σ' αρέσει εσένα, Ζάκο. Πού μ' αρέσει εμένα. Την τελευταία φορά. Για το όνομα που ανέφερες και δεν... Όχι. Για το πρόσωπο που ανέφερες και δεν ανέφερες το όνομα. Για την Αναστασία. Στην 7. Στην 7. Εκεί, ρε Ζάκο, πάντα. Στην 7. Θα πάρεις διαρκές στην 7. Θα πάρω, γιατί να μην έτσι, πάρω. Έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω. Νάτος. Από Νέα Υόρκη ο άνθρωπος θα πάρει στην 7 διαρκείας. Γεια σου, Τζιμάρα Γίγαντα. Γεια σου, παιδιά. Μαζί με τον ηγεσία, δίπλα-δίπλα. Ωραία. Και όποτε έρχεσαι, από το διαρκέα τσουπ θα μπαίνει στην 7. Μια χαρά είσαι. Θα το χρησιμοποιούμε. Αλλιώς... Οι τιμές είναι καλές. Ναι, όντως είναι καλές. Πρέπει να προσφέρει και λίγα παραπάνω σέρβις ο κύριος Σταρκίδης, γιατί λίγα είναι αυτά που προσφέρει. Άλλα 2 εκατομμύρια είπε θα βάλει ο άνθρωπος. Τι θέλεις άλλο, ρε. Ας τα εκατομμύρια. Πού θα τα βάλει εκατομμύρια, θα έχω. Πού θα τα βάλει στην ομάδα, πού θα τα βάλει σε μένα. Σέρβις, λέμε, εκεί τριγύρω. Εκεί, ναι, καλά, εντάξει. Είπαμε στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο.
το μεγαλύτερο ποσοστό του παίζεται εκτός γήπεδο. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Πρέπει και εκεί. Πρέπει. Άλλοι πηγαίνουν στα γήπεδα, εδώ πηγαίνει στα γήπεδα και χαίρεσαι να κάτσεις εκεί στα μπαράκια και στα μαγαζάκια παρά ναι. να βλέπεις τα παιχνίδια. Αυτό πρέπει να κάνει ο Καρυπίδης, έτσι. Για να μαζέψει όλο τον κόσμο εκεί. Να τον μαζέψει. Γιατί φύλαγλος σημαίνει και πελάτης, έτσι. Ο παδός σημαίνει και πελάτης. Έτσι, το προϊόν πρέπει να είναι ανταγωνιστικό έτσι. Για να μπορούν να προσελκύει τον κόσμο. Πρέπει να ανθίσουν, πρέπει να ανθίσουν και τα άλλα, και τα άλλα μαγαζιά. Γύρω-γύρω από το γήπεδο. Έτσι, και η μπουτίκο, έτσι. Αυτό οφείλεται καθαρά στον κύριο Καρυπίδη, έτσι. Ότι, στο, εμπορικό, στο, εμπορικό κομμάτι, στο εμπορικό κομμάτι του συλλόγου οφείλεται. Να δώσει και περισσότερη δουλειά στα αριανούς μέσα στο γήπεδο, στα γραφεία, δεξιά-αριστερά, στα κοινικεία. Μια και υπάρχει έλλειψη εργασίας, μπορεί να ανοίξει θέσεις εργασίας ο κύριος Καρυπίδης. Έτσι. Για να προσελκύσει και τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, Τζιμάρα, εσύ δικός μας άνθρωπος, εσύ πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάτε το καλό. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να σε καλά. Γεια σου, Τζίμι. Καλό μεσημεράκι και στη Νέα Υόρκη και όταν ψαρεύεις, πιάσε και κανένα κανονικό ψάρι, όλο κάτι λαστιχένια βλέπω. Λοιπόν, θα πάμε στο... Να πω κάτι, γιατί θα αποχωρήσω. Γιατί θα αποχωρήσεις. Δύο κουβεντούλες μου. Όσες θέλεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι τα παιδιά που ήταν υπεύθυνα για το βίντεο. Και για όλα τα βίντεο φέτος δουλέψαμε πολύ φιλότιμο, κάνα φοβερή δουλειά. Mm-hmm. Ένα αυτό και δεύτερο να ευχαριστήσω... Και ονόματα δεν μπορούν ή ντρέπονται να πούμε τα ονόματα. Όχι, εντάξει, τα ξέρουν τα παιδιά όλοι. Εντάξει, ωραία. Η Μιχάλης και ο Μιχάλης. Να ευχαριστώ τον πατέρα μου και τον αδερφό μου που με πήραν από το χέρι όπως πήρα και εγώ το μικρό. Έτσι. Και με μάθανε να αγαπάω την ομάδα και να είμαι δίπλα της. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσουν, έχεις μια υποχρέωση που πρέπει να φύγεις, κάθεσαι και παραπάνω από το κανονικό. Σε ευχαριστήσω, Νίκο, και όποτε θέλεις, η πόρτα εδώ είναι ανοιχτή, να ξέρεις. Τώρα που σας έμαθα, θα έρχομαι. Όποτε θέλεις, εδώ πέρα θα πρέπει, ξέρεις, σοβαρά, μια φορά θα φέρεις και το μικρό. Τώρα ήταν άρρωστος, θα το φέρεις, έτσι φέρω, να πάρει και λίγο έτσι, να το βάλουμε έτσι και συνθηματάκια να τραγουδήσει τίποτα, το φέρεις μια μέρα. Να τα κάνει έτσι. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Εμείς θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Για τα τελευταία 20-25 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, εγώ και ο Αντώνης. Επιστρέψαμε για τα 20, κάτι λιγότερο από 20 τελευταία λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη εκδοχή της εκπομπής σήμερα, όπως και χθες. Αύριο ο Τάσος ο Τρέγιας θα είναι με τη δική του παρέα εδώ στο Ραδιομέγαρο, όπως και ο ίδιος λέει, του Λίμπερο. Ραδιομέγαρο, έκφραση. Λοιπόν, 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Νίκος είχε μια υποχρέωση, βέβαια ξεπέρασε κιόλας την αρχική ώρα που μας είπε Αντώνη ότι θα μείνει, θα κάτσει. Κάτσε το παιδί και περισσότερο. Τον περιμένει και η γυναίκα του και το παιδί του, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά. Λοιπόν... Για την επόμενη χρονιά θα πούμε τίποτα, κύριε Αντώνια. Σαν τι να πούμε, δηλαδή. Πρώτα να πούμε για τους στόχους. Ποιο θεωρείς εσύ ότι πρέπει να είναι οι στόχοι, ποιοι θεωρείς εσύ ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες των στόχων. Όπως είπε και ο Νίκος και εσύ, αδιανόητο να είμαστε κάτω από τέταρτη. Αυτό, ένα λεπτό. Σου είπα, βάλε με σειρά προτεραιότητας. Αυτό είναι ο πρώτος τέτοιος. Δηλαδή, είμαστε στην πεντάδα. Στην τετράδα. Στην τετράδα. Άρα, εσένα σου λέει κάτι. Το να βγει ο Άρης πέμπτος ή τέταρτος, έτσι. Ναι, αν ας με περάσει κάποιος Ατρόμητος ή κάποια ναι. Τρίπολη που δεν νομίζω, ναι, μου λέει. Αδιανόητο. Ναι. Και αδιανόητο γιατί δεν μιλάμε για την πρώτη χρονιά που χρειάστηκε να κάνουμε 17-18 μεταγραφές. Μιλάμε για μια. Για τη μεταβατική δηλαδή περίοδο. Ο Ατρόμητος, μια που το λες, γιατί ακριβώς το πρωί το συζητούσαμε αυτό το πράγμα. Η λογική λέει, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι βέβαια, η λογική λέει ότι δύσκολα του χρόνου θα είναι καν στην Ευρώπη διότι υπάρχει. Το τρένο της μεγάλης φυγής, δεν νομίζω να έχει μείνει και κανένας. Έφυγε ο προπονητής, φεύγουν οι καλοί παίκτες που είχε. Τον οποίο οι περισσότεροι ήταν και ιδανικοί. Ναι, ήταν ιδανικοί. Ήταν ο κορμός του, ήταν ιδανικοί παίκτες. Ο προπονητής, γιατί μιλάμε για ένα καλό προπονητή. Τουλάχιστον αυτά που έδειξε πάντων, ναι, δύο χρόνια στην ομάδα έδειξε ότι είναι ένας καλός προπονητής. Φεύγει η Ραχώ Κοκαλιά, δεν ξέρω αν θα φύγει ο Χατζή Ισαΐας που είναι πίσω στην άμυνα ο Στυλοβάτης. Ο Κουλούρης θα φύγει σίγουρα. Εντάξει, είναι αδιανόητο να χάσουμε την τέταρτη θέση ή να είμαστε εκτός της τετράδας με αυτές τις ομάδες που υπάρχουν τώρα. Διότι ο Άρης ξεκινάει με πολύ καλό κορμό. Θέλει το πολύ 3-4 όπως είπαμε μεταγραφές, το είπε και ο Τρίτο. 3-4 ενδεκαδάτες και κάποιες backup, α πούμε. Το είπε και ο Διαμαντόπουλος για τις μεταγραφές στην προχθεσινή του συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Αυτό που είπαμε και εμείς. Έχει θέση ο Άρης ως προτεραιότητα να ενισχυθεί με κεντρικό αμυντικό, οκτάρι επιθετικό άξονα. Και πλάγι επιθετικό. 4 μεταγραφές, ο άξονας.
Δεν είπε, εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν είπε για τέτοιο έτσι. Δεν είπε για αριστερά μπακ. Δεν είπε για αριστερό μπακ. Σου είχα πει την πληροφορία μου ότι ψηλό δεν ψάχνουν για αριστερό μπακ. Ναι. Για βασικό τουλάχιστον. Δηλαδή, ποιοι είναι αριστερά, ρε φίλε. Είναι μόνο ο Κόρχουτ και α πούμε ότι θα γυρίσει και ο Μενέντεθ. Ποιο θα γυρνάει ο Μένεντεθ, πώς θα το πει. Αυτό είναι πολύ ωραία τέτοια. Και άλλη φορά το σχολιάσαμε, δεν θυμάμαι ποιον. Είναι ωραία η σφίνα που ρίχνεις. Γιατί αν ρωτήσεις έξω τώρα 10 Αριανούς, θεωρούν ότι ο Μενέντεθ. Δεν είναι στην ομάδα, έχει αποδεσμευτεί. Ναι, ότι έχει αποδεσμευτεί. Ναι, ενώ είναι δανεικός. Έχει συμβόλαιο πάνω από 100.000. Ναι. Και... Θεωρώ το Μενέντεθ τη χειρότερη μεταγραφή του φετινού Άρη. Βασικά πιστεύω ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής. Μου θυμίζει λίγο Βαλερή, μου θυμίζει. Στα δεξιά που είχαμε έναν. Εμένα μου θυμίζει έναν ηθοποιό που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Εντάξει, το παλικάρι. Εντάξει, ίσως είμαι λίγο σκληρός. Παλικάρι πιο πολύ για εξτρέμ έκανε. Ναι. Εντάξει, για δεν το είδαμε. Έκανε. Πιο πολύ για εξτρέμ ήταν. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να βοηθήσει πουθενά το συγκεκριμένο παιδί. Μπορεί να κάνω λάθος. Η άποψή μου είναι. Νόμιζα κι εγώ ότι αποτελεί παρελθόν για τον Άρη, αλλά δεν αποτελεί. Δυστυχώς η ομάδα του έπεσε γάμα κατηγορία, οπότε δεν θα συνεχίσει ο δανεισμός, που θα ήταν ένα πολύ ιδανικό σενάριο. Ναι. Έπεσε γάμα εθνική, δεν θα θέλει κανένας άλλος. Όπως γάμα εθνική πέφτει και η ομάδα του μεγάλου Μαύρα που δώσαμε. Ναι, καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αποτελεί πανικό εδώ, λιποθύμηση. Το έτερο νήμιση, λιποθύμηση. Τι να κάνω, αφού πέφτει γάμα εθνική. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτοί οι δύο και ο... Άκουσε με λίγο. Όπου φαγητό βλέπω, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα, επειδή δεν τα κάνουν. Λοιπόν, θεωρώ ότι. Θεωρώ, μην παρεμβάλλετε, παρακαλώ, μην παρεμβάλλετε στην εκπομπή. Άμπραβο. Θεωρώ τον Μενέντεθ μαζί με τον. Δεν θα πω την πιο κακή, την πιο αδιάφορη θα πω εγώ. Ότι πιο κακή θα πω εγώ. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η πιο κακή. Μαζί με τον, με τον Κολάσο, οι δύο. Και αν ο Μενέντεθ ήταν άγνωστος, ο Κολάσο ήρθε με τα βαΐων και κλάδων, έτσι, με βαρύ βιογραφικό από πίσω, με βασικό στην Μπόκα και. Αλλά όπως είδαμε. Σκόραρε προχθές. Τι έκανε? Σκόραρε. Σκόραρε με τη γυναίκα του σκόραρε. Έχει ανέβει. Έχει ανέβει ένα βιντεάκι που σκόραρε. Εντάξει, ένα απλό σουτάκι να πούμε. Εντάξει, ένα απλό σουτάκι. Θεωρώ τώρα, εμείς χαρτολογώντας φυσικά, θεωρώ ότι οι δύο πιο. Αποτυχημένες μεταγραφές του φετινού Άρη ήταν οι δύο συγκεκριμένες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Τρίτον δεν μπορώ να βάλω. Δεν μου έρχεται άλλο στο μυαλό. Τρίτος έρχεται. Τρίτος δεν έρχεται, έτσι. Είναι ένα καλό. Είναι μια καλή. Καλό ποσοστό. Θέμα συζήτησης. Καλά, το ποσοστό ήταν εξωπραγματικό, μπορώ να πω. Ήταν ένα καλό θέμα συζήτησης αυτό για τις ποιους θεωρούμε καλύτερες μεταγραφές ή ποιους θεωρούμε όχι. Γιατί έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι έρχεται. Δεν υπάρχει και τίποτα. Περισσότερο να σχολιάσουμε. Ο Άρης έχει ένα κορμό, ζητάει συγκεκριμένους παίκτες, λίγους παίκτες, έχει τον ίδιο προπονητή με τον οποίο τελείωσε. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό και αυτό. Τελειώνει με έναν προπονητή και αρχίζει την προετοιμασία με τον ίδιο προπονητή. Ξέρει τα μειονεκτήματα της ομάδος, εκεί θα στοχεύσει. Κάτι διάβασα και για αλλαγή συστήματος μετά την Ευρώπη. Ναι, θεωρεί ότι στην Ευρώπη ας πούμε, θα παίξουμε κάτι θα διαφορετικό. Παίξουμε, ναι, με το... Όχι, στην Ευρώπη λέει, θα πάει με το ήδη υπάρχον σύστημα το οποίο ξέρουν οι παίκτες ο κορμός, μετά θα το αλλάξει. Είπαν, λέει, εντάξει, όλα αυτά πέρα ανάλογα τον αντίπαλο. Εντάξει, για να μην λέμε ότι θέλουμε ανάλογα τον αντίπαλο. Λοιπόν, πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σας, αν θέλετε. Καλά λέει. Είστε. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι, ρε Ζάχο. Έλα, ρε Μαρίνο. Δεν με γνωρίζεις ποτέ. Ούτε έλα, ρε φίλε. Που... Τι να κάνω, ρε φίλε. Είχα το ένα ακουστικό έξω από αυτή, γι' αυτό. Λοιπόν, να ξέρεις το εξής. Μετά, όταν πλησιάζει κάποιος στην ηλικία των 50 και μετά αρχίζει να λυσμονεί, να ξεχνάει. Μην λες τέτοια, ρε φίλε. Μην με σκοτώνεις. Τι να πω, εγώ από τα περνάω. Μην του λες τέτοια, ρε Μαρίνο, γιατί ζαλίζεται και όλα. Μας φύγει τώρα από εδώ την καρέκα και μόνος εγώ δεν μπορώ να κάνω κουμπί. Είμαι και φοβίτσουλα, αυτό το έχω. Μόνος εγώ δεν μπορώ να κάνω κουμπί τώρα. Είμαι φοβίτσουλα. Καλός είναι. Τι έγινε, πέρασε εκείνο εκεί που χτύπησε, εντάξει, σε καλύτερα. Δεν είχα τίποτα, εντάξει, απλά έπεσα στο. Ναι. Έκανα μια βλακία εγώ, δικό μου λάθος. Τι ήταν, φοράς κράνος, γιατί. Λάθος υπολογισμό. Κράνος πάντα φοράω, γιατί. Α, μπράβο. Αν δεν φοράω κράνος, είμαστε βρώμα. 80 χιλιόμετρα, 70 με 80 χιλιόμετρα την ημέρα στο δρόμο είσαι. Τόσα πολλά κάνεις. Ναι, τόσο, πολλά είναι, έτσι. Ναι, για μέσα στην, στην πόλη είναι αρκετά. Για το κέντρο της πόλης, για το κέντρο της πόλης είναι αρκετά. Σκότωμα. Και το καλοκαίρι ειδικά είναι θάνατος. Εντάξει, τι να κάνεις. Τι να κάνεις, το μεροκάματο να βγαίνει, φίλτατε. Μπράβο. Έτσι μπράβο, είναι, τι μπράβο. Να κάνουμε. Όσο αντέχουμε. Μετά θα πάρω ένα κορντεόν, θα βγω στο βαρδάρι εδώ πέρα και αρχίζω να κάνω τον τέτοιο. Μίλες τέτοια, ρε, μίλες τέτοια. Τι να μην πω, τι να κάνουμε δηλαδή. Είναι, εντάξει, έχει και κόσμο που είναι σε πολύ χειρότερη καλά, κατάσταση. Δόξα το Θεό λέμε ρε φίλε, δόξα το Θεό λέμε, δεν το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα. Να κοιτάμε δίπλα μας και να βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας. Έτσι. Μπράβο, λοιπόν, μπράβο. Πες μας αυτό που
Μπράβο. Τίποτα, εγώ πήρα να πω μια καλησπέρα, δεν έχω κάτι να πω, τώρα περιμένω εγώ τις μεταγραφές να δω εσύ τι και την ομάδα σου, ναι, όντως. Δεν άκουσα και κάτι, ας πούμε, διάβαζα σήμερα εκεί πέρα τι θα γίνει. Όχι, με ενδιαφέρει και ο Άρης, όχι μόνο πάω, τα μεταγραφικά, τα αυτά όλα. Αλλά δεν είδα κάτι ακόμα, νωρίς είναι νωρίς, είναι η περίοδος τώρα που ακόμη και ο Άρης, που παρόλο μπαίνει πρώτος στο ευρωπαϊκό στίβο. Είναι νωρίς όμως ακόμη, έτσι. Είναι αυτό το μετέχμιο που δεν υπάρχουν και ειδήσεις, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να σχολιάσεις να κάνεις. Εντάξει, είναι μέχρι να αρχίσουν οι προετοιμασία, να αρχίσουν οι μεταγραφές, εκεί θα υπάρχει ψωμάκι και για σχολιασμό. Να δούμε τι θα γίνει. Ναι, ναι. Για να δούμε. Τώρα διάβασα εγώ το εξής, ότι ο Καρυπίδης θα κάνει, λέει, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα δώσει 2 εκατομμύρια επιπλέον στις μεταγραφές. Όχι μεταγραφές, στο budget. Το budget. Μπορεί να μην είναι όλοι μεταγραφές. Μπορεί κάποιος, παιδί μου, να, ξέρω εγώ, κάποιος να θέλει περισσότερα λεφτά. Δηλαδή το budget ήταν κοντά στα 3,5 με 4 εκατομμύρια πέρσι. Φέτος θα είναι γύρω στα 6. Έτσι, λέει, ο Άρης σε τι θέση ήταν όσον αφορά το ύψος του budget, δηλαδή στις ελληνικές ομάδες. Πέμπτος πρέπει να ήταν. Απέμπτος. Ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να είχε περισσότερο. Ή στο ίδιο τέτοιο. Νομίζω ήταν στα ίδια. Στα ίδια ήταν. Βέβαια, μην ξεχνάς, Μαρινό, μην ξεχνάς εδώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε χρέη και δεν ξέρουμε το ύψος τέτοιο. Είχε μόνο από το τηλεοπτικό του συμβόλαιο 2,5 φορές σχεδόν πάνω από τα λεφτά που πήρε ο Άρης. Α, μπράβο, είναι και αυτό. Μπράβο, σωστό. Εντάξει, αυτό. Και μπορεί... πάλι δεν είναι βιώσιμος. Άδεια δηλαδή, για αυτό το λόγο δεν πήρε. Ναι. Από θέμα βιωσιμότητας δεν πήρε άδεια. Φέτος πήρε άδεια ο Παναθηναϊκός. Δεν πήρε στο θέμα βιωσιμότητας. Έφαγε 20.000 πρόστιμο. Έφαγε 20.000 πρόστιμο. Λόγω βιωσιμότητας. Λόγω βιωσιμότητας του, ναι, το πλάνο. Αλλά... Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έχει διαφορετική μεταχείριση, όπως και το κάνουμε τώρα. Δεδομένο αυτό, δεδομένο. Είναι Παναθηναϊκός. Δεύτερη χρονιά δηλαδή δεν θα έβαζα ούτε ένα ευρώ ότι δεν θα πάρει άδεια. Εντάξει. Τι λες τώρα. Είναι δυνατόν τώρα, βλέπεις άλλες ομάδες τώρα πώς τις φέρονται. Εντάξει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό. Αυτό είναι τώρα για να το σχολιάσουμε. Αυτό ο Παναθηναϊκός της επόμενης χρονιάς είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί, έτσι. Ποιο θα είναι το πλάνο. Αν ακολουθήσουν πάλι το ίδιο πλάνο αυτό που με το Δόνι, με τους πιτσιρικάδες, που δεν ήταν βέβαια πολύ πιτσιρικάδες. Δεν έχουν, νομίζω, τώρα άρση μεταγραφών, δεν έχουν απαγόρευση. Όχι, τώρα δεν έχουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι ερωτηματικό. Δεν θα πάνε έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι ερωτηματικό, κατάλαβα. Ναι, αλλά δεν έχουν τάρα, παιδιά, αυτοί. Τι θα κάνουν τώρα, εντάξει. Για να δούμε. Και μετά, ας πούμε, εντάξει, το κρατάνε τον Παναθηναϊκό. Γενικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα, όπως και να είναι. Θα τον κρατήσουν, δεν έχει. Θα φανεί κάποια στιγμή κάποιος μεγαλομέτοχος, θα πληρώσει τα χρέη, ξέρω εγώ, και θα μέσα μια νύχτα θα γίνει. Είναι όνομα βαρύ. Το λογικό είναι αυτό που λες, αλλά όπως βλέπεις, περνάει ο καιρός και δεν βρίσκει ο Παναθηναϊκός. Είναι πολλά τα χρέη. Δεν νομίζω, είναι να πολλά τα λεφτά. Έτσι, δεν νομίζω να βρεθεί έτσι εύκολα. Όταν υπάρχει αυτό. Πόσα χρωστάνε αυτοί. Τι να σου πω, Μαρίνο, δεν ξέρω τι να σου πω το ποσό. Μπορώ να πω και βλακεία. Αλλά εφόσον βλέπεις ολόκληρος Γιαννακόπουλος και δεν εμπλέκεται. Γιαννακόπουλος, έτσι. Έτσι. Γιαννακόπουλος μιλάμε, όχι. Φαντάσου, ρε, παιδί μου, τι και δεν μπλέκεται. Μακριά και αγαπημένη. Κοντά στα 20 εκατομμύρια είναι το χρέος. Μόνο 20 είναι 20 καλά είναι. Μόνο 20 είναι. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρουμε τα του Παναθηναϊκού, να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Αλλά είναι ένα ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός την επόμενη χρονιά. Και έχει, μην ξεχνάμε. Έχει στην πλάτη του, μην ξεχνάμε, τον ένα χρόνο τιμωρίας από την Ευρώπη. Δηλαδή και να βγει του χρόνου Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, πάλι δεν θα παίξει. Ναι, μπράβο. Έτσι. Ναι. Την κουβαλάει τον ένα χρόνο τιμωρίας. Δεν σβήστηκε. Σωστό, για να δούμε. Σωστό. Για να δούμε τι θα γίνει, εντάξει. Σε ευχαριστούμε, Μαρίνο. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τι λέγαμε, φίλτατε, Αντώνιε. Αντώνης, όχι Αντώνης, γιατί παρεξηγήσω κιόλας. Για την ομάδα, για το ότι περιμένουμε να βγει στην τέταρτη θέση περίπου. Ναι. Έλεγε για το στόχο. Έλεγα για την προτεραιότητα στόχων, κατά τη δική σου άποψη. Κοίταξε, πιστεύω ότι αν η ομάδα καταφέρει το στόχο της τέταρτης θέσης μέσα στην τετράδα, πιστεύω θα καταφέρει και αυτό που διακαώς θέλεις εσύ, να βρίσκεται κοντά σε ένα τίτλο. Ναι. Ο πιο σύντομος δρόμος για τίτλο είναι το κύπελο. Το κύπελο, δεν μην το συζητάμε. Οπότε πιστεύω πως αν θα είσαι μέσα στους 4 πρώτους του αθλήματος, θα είσαι και πολύ δυνατό στο κόλπο του κυπέλου. Μην ξεχνάμε, γιατί χθες προφανώς δεν άκουσες την εκπομπή ή δεν το διάβασες, ότι αλλάζει και ο τρόπος του κυπέλου. Δεν άλλαξε. Όχι. Η μέσα στις προτάσεις Super League είναι ότι του χρόνου να γίνονται από τη φάση των 32 μονά τα παιχνίδια. Και να είναι γηπεδούχος
να είναι αυτός που είναι στην πιο κάτω κατηγορία. Δηλαδή, αν παίζει ομάδα Β' Εθνικής με Α, γηπεδούχο, μονόπαιχνε. Χωρίς να έχει ομίλους, δηλαδή, εννοείς. Θα έχει στην αρχή, νομίζω, ομίλους, μετά από τη φάση των 32, σου λέω. Μάλιστα. Από τη φάση των 32. Λοιπόν, πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Νάτος. Νάτος. Ο Θανάσης. Να μην πω όλα καλά. Όλα, όλα καλά είμαστε, εντάξει. Εντάξει, θα δούμε, είπαμε την Τετάρτη τώρα. Α, Τετάρτη, είμαστε... δεν το πιάσα αυτό. Πάμε, τώρα πάμε στα είμαστε... του Άρη, Θανάση, πάμε στα του Άρη. Πάμε στα του Άρη. Πάμε. Όλοι ρεζάχο μιλάμε για τη λογική του ποδοσφαίρου, σωστά. Ναι. Υπάρχει λογική στο ποδοσφαίρο. Στο κανονικό ποδόσφαιρο, θα σου πω, ναι. Πολύ εύκολη απάντηση. Στο κανονικό ποδόσφαιρο, ας πούμε, στην Αγγλία υπάρχει... δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα υπάρχει. Υπάρχει. Είδες που σου άρεσε η απάντηση. Α, ναι ρε φίλε, αυτό ήθελα να ακούσω. Πάμε λοιπόν τώρα ότι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, μιλάμε διαφορετικά. Πόσο κοντά είναι να γίνει στην Ελλάδα κάτι που έγινε στην Αγγλία, ρε παιδί μου. Πόσο για τη Λέστερ εννοείς. Ναι. Νομίζω είναι ανέφικτο. Ανέφικτο. Ναι, ανέφικτο. Ανέφικτο. Και όλοι εμείς είμαστε δηλαδή χαχόλια. Τι είμαστε. Που υποστηρίζουμε ομάδες που δεν έχουν, ας πούμε, πολιτικές παρεμβάσεις. Είμαστε χαχόλια. Επαναλαμβάνω ότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό του παιχνιδιού παίζεται εκτός γηπέδου. Αν διαφωνείς εσύ... Ναι. Όχι. Δηλαδή θα το έβαζα 60-40, ας πούμε. Ναι. Πάντως φέτος χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία με αυτά που έγιναν... Τουλάχιστον στο κύπελο. Στο κύπελο χάθηκε τεράστια ευκαιρία, όντως. Για τουλάχιστον τελικό, έτσι. Και εκεί είναι ένα μάτς. Για... Με συγχωρείς πάρα πολύ. Με ποιον κληρώθηκε μετά ο Εργοτέλης? Με τον Όφη. Με ποιον κληρώθηκε? Θα παίζαμε. Με τον Αστέρα Τρίπολης. Είμαι Πάο και με Τρίπολη. Είμαι Πανιόνιο. Είμαι τελικό. Είμαι Πάο και με Πανιόνιο. Είμαι Πανιόνιο. Ναι. Ήτανε, η ομάδα είχε momentum. Ναι, ανέβαινε. Ήταν η περίοδος που ανέβαινε, έχεις δίκιο. Ήταν η ομάδα σε πολύ καλό επίπεδο να αντιμετωπίσει αυτά τα παιχνίδια. Χάσαμε δυστυχώς. Μεγάλη ευκαιρία, στο μην το συζητάμε, τώρα δεν μπορούμε να πάμε το χρόνο πίσω. Είχα τεράστια δυστυχώς. Ευκαιρία. Γι' αυτό που λες, ψηφίζομαι 100, δηλαδή αν όχι ας πούμε, η φετινή χρονιά του χρόνου πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Βέβαια, δηλαδή, δεν πάει μέσα άλλο. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Γιατί ξέρεις κάτι, αυτό που ζούσαν οι γειτονές μας και μας είχαν τρελάνει, νομίζω ότι όπως κατά αυτούς δώσανε στην ομάδα τους και πήρανε, ποιος θα πει για μας αν δεν δώσαμε στην ομάδα μας. Εδώ υπάρχει και η διαφορά ότι τους μεν δεν τους αφήσανε να βρεθούν στις καταστάσεις που βρέθηκε ο Άρης, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ, όπως δεν αφήσανε και τον Παναθηναϊκό, δεν τους αφήσανε να βρεθούν σε τις καταστάσεις ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκριση. Τον Παναθηναϊκό ειδικά και με τη Βούλα, ας πούμε. Όταν όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο είπε ότι δεν γίνεται να πέσει ο Παναθηναϊκός, είναι με τη Βούλα, με βουλοκαίρι. Ένα καλό παράδειγμα θα είναι αυτό που γίνεται τώρα με τον Ολυμπιακό, που έπεσε στη Β' Εθνική στο μπάσκετ. Κάτσε να το δούμε, κάτσε να το δούμε. Περίμενε, κάτσε να το δούμε. Μην είσαι σίγουρος. Λέω μην είσαι σίγουρο. Δεν έχει να χάσει κάτι ο Ολυμπιακός. Το Ισακέ πήρε απόφαση, τέρμα, τελείωσε. Το Ισακέ μπορεί να πήρε απόφαση. Μα δεν έχει να χάσει και τίποτα ο Ολυμπιακός. Δεν θα είναι στο πρωτάθλημα το ελληνικό και εντάξει, μόνο το πρωτάθλημα χάνει ουσιαστικά. Όχι, αγόρι μου, θα σου πω λίγο κάτι. Γιατί δεν το βλέπεις τόσο έτσι. Θα κατεβάσει η ομάδα σου πληροφόρηση. Θα κατεβάσει την εφηβική ομάδα. Αυτό που χάνει δεν χάνει ούτε έσοδα ούτε τίποτα. Με συγχωρείς, έχεις την εντύπωση ότι δεν θα χλεβαστεί. Δεν θα χλεβαστεί. Σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα δεν νομίζω. Θα χλεβαστεί, πώς δεν θα χλεβαστεί. Σε παρακαλώ τώρα, μεταξύ μας τώρα. Αυτό είναι τώρα ήδη... κατά πόσο. Κοίταξε, Ανάση, άμα στην Ευρωλίγκα είναι στους 8, πάει Final Four και τα λοιπά, κάνει ομαδάρα, δεν θα χλεβαστεί. Αυτό, θα εδώ είναι η πίεση. Ένα λεπτό. Εδώ μπαίνουμε στα χωράφια, δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλω ένα σχόλιο. Όχι, δεν είναι θέμα χωράφι, είναι αυτά που συζητάμε. Ναι. Έχουν σχέση με όλους τους οπαδούς των ομάδων που έχουν. Λέω ότι τώρα μετά από αυτό, αν ειδικά παίξει στην Α2, εγώ δεν είμαι σίγουρο, εντάξει. Ναι. Στην Ελλάδα είμαστε. Αν παίξει ένα Α2, είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι αναγκαστικά και εμεί θα πρέπει να κάνει ομάδα στην Ευρωλίγα που θα πρωταγωνιστεί. Δεν υπάρχει μετά εμεί. Με τις καταστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Πόσο γιατί... εφικτή είναι να κάνουν αυτή την ομάδα δύσκολο, που φαντάζονται δύσκολο. Αυτή. Θα πρέπει δύσκολο, να ρίξουν χρήμα. Θα πρέπει να ρίξουν χρήμα. Που εδώ σκοτώνονται μπαμπάς με γιος. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Το ξέρεις.
Εντάξει. Το ξέρεις ότι σκοτώνονται. Αυτά, αυτά είναι εν την παλάμη και ούτω βοήσομαι. Θα δούμε. Μπράβο. Θα το δούμε. Δεν θα υπάρχει κλεβασμός όταν θα πάει να παίξει, ας πούμε, με τον Κολοσσό. Όχι, πιο Κολοσσό. Όταν θα πηγαίνει να παίξει με το Διακοφτό. Ναι. Ή με τον άλλον, πώς το λέγανε, με την Ευρώπη Παλαιοχωρίου. Ή άμα θα έρθει να παίξει εδώ με τις δικές πάνω στο Ρεπτίκι. Θα υπάρχει. Αλλά αυτό, όπως και να έχει. Ωραία. Πόσο τι. Αυτό μπορεί να μετριαστεί, να μην ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, τον οπαδό του Ολυμπιακού, αν η ομάδα του έχει ομάδα που θα πάει να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτό σου λέω. Αν έχει αυτό το πράγμα, τι να σου πω. Δεν ξέρω, δεν είμαι και Ολυμπιακός. Το πώς θα νιώθει. Δεν είναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όταν μια ομάδα πηγαίνει εκεί και δεν δοκιμάστηκε ούτε ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ούτε ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ούτε του Ολυμπιακού σε τέτοιες καταστάσεις, ώστε μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Σωστό, με δεν έχουν δοκιμαστεί, για να το δούμε. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, μπράβο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά να λες τα πέτρινα χρόνια. Γιατί πέτρινα με πέτρινα. Ναι, πέτρινα είναι όταν δεν παίρνουν πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Εντάξει, αυτά είναι τα πέτρινα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, κλείσε, λίγο, κλείσε με αυτό, Θανάση, γιατί είναι ήδη 10 και έχουμε και ένα φίλο στην αναμονή. Λοιπόν, καλό βράδυ και εντάξει. Κόσμος ας κοιτάξει να βάλει το χέρι στην τσέπη, όπως λέω κάθε φορά. Ναι. Γιατί μόνο όταν το βάζεις στην τσέπη κάνεις και την άλλη τη δουλειά, έτσι. Σωστό. Καλό. Με τον παρά μου και την κυρά μου. Άτι, να σε καλά και στο όπα και χθες, βγαίνει και πιο νωρίς. Ναι. Πάντα παραπέντε βγαίνεις, ρε φίλε. Βγαίνει πιο νωρίς. Με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι θέμα δουλειά. Α, εντάξει, ωραία, το παίρνω πίσω. Έγινε. Το παίρνω πίσω. Καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά, Θανάση. Καλό βράδυ και εσένα. Στον τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σας αν θέλετε. Ακούστηκε το όνομά μου στο μεταγραφικό παζάρι του Άρη πριν από λίγο, αληθεύει. Ο BBC. Αληθεύει, λέγαμε για ποιον άμπαλο να πάρουμε τη θέση του Center Four και πετάχτηκε το όνομά σου πρώτο και καλύτερο. Και τι να πάρεις άμπαλο, ρε φίλε, στην ομάδα να πούμε. Αφού είσαι άμπαλος, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να με πάρεις για καλά μεταγραφή. Είπε ο Τζίμις, θα σε θέλει για μεταγραφή για Center Four, λέει, ξέρω εγώ. Για Αμερική, ρε, για Αμερική, ρε. Έλα, λέγε ρε Καρτούν, λέγε ρε Καρτούν. Δεν μου λες, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα στο φίλο. Ο Αντώνης, καλησπέρα. Τον ξέρεις φατσικός. Φατσικός, ευτυχώς που ξέρω αυτό είναι φατσικός, γιατί όταν βλέπω τη δικιά σου φάτσα, δεν μου λες, θα σε πω. Μένει τάμπα όλο. Η τουριστική αστυνομία της Κέρκυρας δεν σε έχει συλλάβει ακόμη. Τι, ακόμη. Εγώ σε είπα ότι κατεβήκαν οι γαλάζιες σημαίες από τις παραλίες από το 87. Άντε, πάτες με το Λύκειο και μιλά. Που έχω μπλέξει, ρε παιδιά. Λέγε. Λοιπόν, κάτι που είπατε για το κύπελο που άκουσα. Ναι. Εγώ ξέρεις τι θεωρώ. Ότι είναι δύσκολο να πάρεις το κύπελο για έναν και μόνο λόγο. Για γιατί δεν είσαι στα πράγματα, ρε φίλε. Γιατί δεν είσαι στα πράγματα απλά. Ναι. Όσοι έχουν πάρει κύπελο, όσο θυμάμαι εγώ τον Άρη, τον Άρη λέω, ναι. Όσο θυμάμαι εγώ την ποδοσφαιρική Ελλάδα να πούμε, κάποιοι πήραν κάποια πράγματα γιατί έπρεπε να τα πάρουν. Δεν υπάρχει δηλαδή λογική, γιατί απλούστατα με πολύ καλές ομάδες ο Άρης, δεν βάζω τη χρονιά του Χατζάρα, τις άλλες τρεις χρονιές που παίξαμε στο κύπελο, δεν το πήραμε το κύπελο. Εντάξει, και μέσα στο Κατατζόγλιο. Και με καλές ομάδες, ναι. Ναι, και είχαμε πολύ καλή. Ειδικά, εγώ σας έχω ξαναπεί, δεν θέλω να πω πάλι τα ίδια, αλλά ο πιο πλήρης Άρης ήταν στο ΆΚΑ για μένα, παικτικά. Ναι. Δεν κατάφερε κάτι, ούτε εντάξει, στο Κατατζόγλιο και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάποια πράγματα, ο συμπολίτης πήγε να πούμε κάτω, να πούμε στη Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό. Καταλάβαμε τι λες. Και ο Κόκαλης γελούσε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις και ας γελάει και σένα όταν παίξεις, ρε φίλε, να γελάει και ο άλλος. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Να γελάει και ο άλλος. Το ρεζουμέ είναι εκεί πέρα. Να γελάει και ο άλλος. Πώς θα γίνει. Γιατί δεν γίνεται, δηλαδή θα κάνεις ομάδα. Εσύ πιστεύεις να πάρεις το κύπελλο. Άκουσε με. Όχι, γιατί λέτε ότι ήταν ευκαιρία ο Άρης που έβγαλε. Ήταν ευκαιρία βάσει δυναμικότητας, είπαμε. Αυτό που λες ισχύει. Και θα πήγαινε σε τελικό, θα πήγαινε σε μη τελικό. Ρε φίλε. 15 χρόνια είμαστε με αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ της πόλης. Έχει μαλλιάσει, όπως λέει και ο Κοκ, να έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου και τη χτενίζω, όπως λέει ο Κοκ. Να παίξεις και εσύ με τους κανόνες του παιχνιδιού, ρε φίλε. Άμα δεν μπορείς κάτι σπίτι και μυρολόι, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Είναι καθαρά θέμα διοίκησης. Παίξε με τους κανόνες του παιχνιδιού, τι να κάνουμε τώρα. Αν η διοίκησή σου όμως είναι τίμια και δεν θέλει να συμμετάσχει σε τέτοια παιχνίδια. Να πάμε στο Άγιο Όρος άμα είναι τίμια, ρε φίλε. Δεν γίνεται στον υπόνομο να είσαι με τσακάκι ατσαλάκωτο ή να μην λερωθεί. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Πόσα χρόνια είχε ο Άρης να έχει έναν άνθρωπο σε κέντρα αποφάσεων.
Ξέρεις, το ξέρεις αυτό. Δεν είχε ποτέ σε κέντρα. Δεν είχε ποτέ. Ποτέ δεν είχε ο Άρης σε κέντρα αποφάσεων. Ναι, είχε, ας πούμε, Καλαμαριά παλιά είχε το Χάρη Κλίν, το συγχωρεμένο. Ωραία. Ο Ηρακλής είχε τον Θεοδωρίδη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν. Να έχει ένα τσάκαλο μέσα στην ομάδα και να χτυπήσει το κύπελο. Γιατί πάει πολύ αυτό. Ωραία. Αυτό που πρέπει να γίνει, σε κλείνω τώρα γιατί πήγε και πέντε και έχω να διαβάσω και τους υποστηρικτές και να κάνουμε και τον επίλογο. Σε κλείνω απότομα και επειδή έτσι μου αρέσει. Να είσαι καλά. Άντε βρε τόξο. Κλείσα το κάτω. Κλείσα. Πολύ ακούσαμε. Άντε. Πολύ ακούσαμε. Μας έπρεξε. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω και κάνουμε τον επίλογο, φίλτατε Αντώνη. Να διαβάσω φυσικά πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το πορκίτο. Με ντόπια κρέτικα. Μήπως θέλετε να το διαβάσετε εσείς, δεν είναι νεαρά ή όχι. Όχι, ναι. Και χειροποίητε. Μ' άρεσε ο πληθυντικός ευγενίας. Και χειροποίητε νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός ή Κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερ. Κλαμπς μένουμε πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Και delivery στο 23 10 5 20 555. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας παραγγελία παίρνετε έκπτωση 10%. Μήπως θέλετε να διαβάσετε για τη Mazda Αμανατίδης. Δεν γίνεται εκεί η προσφώνηση, άστο. Είναι για αμάξια. Mazda Αμανατίδης, να ευχαριστήσουμε τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο της συνεργείο με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda που για άλλη μια βραδιά είναι μαζί μας βασικός υποστηρικτής εκπομπής Radio Marmita. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγκίνησης στο σέρβις και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2319-24-931. Πίτσα μας φέρατε. Ωραία. Καλά ρε φίλε, αυτό άμα το φας ρε Νίκο. Και τους δύο. Και για τον Νίκο είναι και για τους δύο. Γιατί ο Τσαλτίδης άμα ήταν δεν θα προλάβεις να φας ούτε ένα κομμάτι. Ο Χρήσανθος μου είπε την προηγούμενη Πέμπτη ότι θα είναι εδώ για να φάει. Έφερα τη μεγαλύτερη και δεν λείπει. Εγώ φταίω. Είσαι τυχερός και οι δύο παρουσιαστές επόμενης εκπομπής θα φάτε. Άμα ήταν ο Χρήσανθος δεν προλάβατε. Μεγάλη, δεν θα προλαβάνα ούτε ψίχουλο. Ταΐζω, μπας και μου πει καμιά μεταγραφή, ρε φίλε. Δύσκολα, δεν λέει τίποτα. Εγώ τον για μια μεταγραφή και δεν μου την έλεγε την δύο. Επόμενη εβδομάδα, ποιον θες να σου φέρω τώρα. Σου φέρα τον βασικό πρωταγωνιστή. Σωστά. Του βίντεο για τα διαρκεία. Τι θες τώρα, θες Διαμαντόπουλο, θες Σεκαρυπίδη, τι θέλεις. Την Κολάσενα φέρε. Θες να σου φέρω την. Την Κολάσενα σου είπα. Τη Φέιτη Ρουμπίνη, μήπως θέλεις. Όχι, την Κολάσενα σου είπα. Δεν μπορεί να την φέρει. Άρα τι μα φέρε την Ντενίς Ρίτσαρντ. Θα σου φέρω την τραγουδίστρια. Τη Μαράγδα Καρύδη φέρω. Τη τραγουδίστρια που έχει στο κινητό σου, θα τη φέρω. Αυτή θα τη φέρω εγώ, να ξέρει. τι. Με προκαλεί. Θα τη φέρω εγώ. Πώς τη λένε. Πώς τη λένε. Νταντά. Θα σου φέρω τη Βασιλική. Θα τη φέρω τη Βασιλική εδώ πέρα. Θα κάνουμε εκπομπή, κάτσε καλά. Nice. Βασιλική Νταντά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε κύριε Αντώνη. Εγώ ευχαριστώ. Που για άλλη μια φορά ήσουν εδώ πιστό στρατιώτη. Τη κίτρινόμαυρη εκπομπή. Τρουλικόσκυλο τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, τη κίτρινόμαυρη βερσιόν τη εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκο Μοσχοβίτη, Νίκο Παπαδόπουλο. Ενώ θα τρώνε πίτσα, θα κάνουν και εκπομπή. Μέχρι τις 12 θα σα κρατήσουν παρέα. Και φυσικά μετά και ο Γιώργο Ζαγόρα με την εκπομπή Ζούγκλα. Πέμπτη είναι η τελευταία μέρα. Πρώτο ο Θεός αύριο στις 12 η ώρα, στις 10 η ώρα συγγνώμη, έβαλα και 2 ώρες περισσότερο, με τον Τάσο Τρέγια, δεν έχω τίποτα άλλο, ο άλλος την κουπάνησε κιόλας, από μένα την Εύα που είναι δίπλα μου και το Γιάννη το Ζάτη στην ηχοληψία, σας ευχόμαστε καλό βράδυ.